Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπης, Χριστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Κάθε τώρα και κάνε δημόσιες σχέσεις. Κατάλαβες. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5. Για χατήρι του Αποστόλη και όλη την εκπομπή να τρώω και ειλικρινά δεν με ενοχλούσε καθόλου. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στις 95,5 των FM της Κακομοίρας με τον καλό μου φίλο τον Θανάση τον Πολίτη στη ρύθμιση των ήχων, το σκουπί της χοληψίας στο production, το Θανάση Καζαμπλάνκα, την κυρία Έλλη Απατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Να πω ότι στη Ford Βροχίδης Χατζής οδηγούμε τα νέα υπερπολυτελή μοντέλα της Ford. Το θρυλικό Mustang, το εκλεκτημένο Mondeo, το κομψό Ford Galaxy, το νέο S-Max. Σύμβολα ταχύτητας, ποιότητας και πολυτέλειας που συνδυάζουν αριστοτεχνικά την προηγμένη τεχνολογία, τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και τις εξαιρετικές επιδόσεις. Τέσσερα μοναδικά αυτοκίνητα στην κατηγορία Premium Sedan που μεταμορφώνουν την εμπειρία της μετακίνησης. Μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29, κλείστε σήμερα ένα test drive στο 2311 476 241 και μην ξεχνάτε ότι τώρα μπορείτε να αποκτήσετε το Ford που θέλετε σε ασυναγόνους τιμή και έως και διπλό όφελος απόσυρσης αυτοκίνητου. Με τον ΠΑΟΚ σήμερα να γιορτάζει τα 90 χρόνια της ιστορίας του με τον Απόστολο Βέλιο, ο οποίος μίλησε για όλους και για όλα. Καλά έκανες. Θα σου είναι χρήσιμο, γιατί όταν θα πάει σε πολύ μεγαλύτερη ομάδα του εξωτερικού θα έχει και μεγάλη αξία αυτό. Και όταν η Γαλατσά πάει στο Mega Channel, θα σου δώσει και σε έναν αυτόγραφο και σένα. Εσύ θα κυνηγάς ακόμα την. Πώς τη λένε? Την γραμματεία του Ανδρώνη για να πληρωθείς. Βλάκα! Επειδή μου τη λες, τη λέω και εγώ. Καραγκιόζη. Ό,τι παραμύθια. Ρε παραμυθάρε. Ρε τον κόκκινο. Ρε παραμυθάρε. Ρε τον ρεπόρτερ. Ρε παραμυθάρε. Δεν είμαι ρεπόρτερ. Τον κακό τον άνθρωπο. Δεν είμαι ρεπόρτερ. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάνε στους χορηγούς τώρα. Λοιπόν, πες τον κόσμο τι πίνει, σε παρακαλώ. Καλό Ιβιτάλ πίνω. Γιατί? Γιατί μου δίνει ενέργεια, ευεξία. Η δισκοχύλη μου την απαλύνει. Τις αρθρώσεις. Το εντεράκι μου. Ναι. Το εντεράκι μου. Χλάπα, χλάπα. Αφοδεύω κάθε πρωί. Ξέρεις τι σημαντικό είναι αυτό. Ξέρεις πόσοι πάνε στην τουαλέτα και ζορίζονται. Ου! Ακούγεται από το άλλο δωμάτιο. Τι έγινε, τι μαρσάρι, Αλφα Ρωμαίο είναι. Ακούει αυτό. Το μεσημέρι γύρισαν. Ναι, 50.000 γύρισαν σβελόνι. Ενώ εγώ χλάπα τη το παίρνω. Άρχοντα. 23, να βοηθήσω κι εγώ άλλες 50.000. Εσύ κόκκινε δεν χρειάζεται. Αυτά που τρως, έτσι κι αλλιώς το έντερό σου σάπιο είναι από μέσα. Βρωμοκοπάει να πούμε τι είναι. Ναι, ναι. Τι θέλει. Ναι, ναι. Άκου σάπιο είναι. Σάπιο είναι το έντερό σου. Αναχαθείς βρωμίλε. Αυτά που μεσημεριάτικα θέλει να φάει. Λάδια, αυτά τα φαγιά που έτρωγε τόσα χρόνια, τα λάδια, ήταν από αυτά που έβαζε ο Πέτ Μεζάς με τον Τότη στο αυτοκίνητο. Τα καλύτερα τα λάδια. Σε πληροφορώ ότι αυτά που έχουν ο Πέτ Μεζάς και ο Τότη. Ναι. Εντάξει, μπορεί να φας κιόλα. Τόσο καλά είναι τα λάδια. Άμα φάσα από το Πεντμεζά και του Τότη, το εντερό θα είναι μια χαρά. Ενώ από αυτά τα λάδια που έτρωγε εσύ τόσα χρόνια, να μην πω από πού. Όλο ρε παράδειγμα. Πήγε παιδό, ρε. 23, 12, 200, 500. Τώρα Γρηγόρη να πάρουν να πούν του κόκκινου την εκπομπή. Του κόκκινου. Του Ραπτόπουλου. Όχι, του κόκκινου. Του Ραπτόπουλου. Του Γρηγόρη. Του Ραπτόπουλου. Μαλώσουμε για τη Μαρκίζα. 34 ευρώ. Μετά από 15 χρόνια μαλώσουμε για τη Μαρκίζα. 34 ευρώ. Καιρός, δεν είναι. 34 ευρώ και 90 λεπτά αντί 55 ευρώ. Πάρτε παιδιά, δεν κάνουμε πλάκα. Εγώ τουλάχιστον έχω βρει φόρμα. Με βλέπετε πως είμαι στο μέγεθός του. Βρήκε επιτέλους φόρμα στο μέγεθος. Άντε μπράβο. Πέθανε ο Βόγλης, να ξέρεις. Ο Θεός να τον ανάπαυσε. Ξέρεις ποιος είναι ο Βόγλης? Όχι.
Είμαι καλός με τον ελληνικό κινηματογράφο, ναι. Δεν είμαι καλός δηλαδή με τον ελληνικό. Δηλαδή, εσύ κάνεις μουσικό ραδιόφωνο, ήσουν στη λίστα, ξέρω εγώ, marketing. Δεν ήμουν στη λίστα. Ναι. Έκανα marketing. Σε ανθρώπους οι οποίοι τραγουδούσαν. Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ έκανες showbiz και δεν ξέρεις ποιος είναι ο Βόγλης. Τι είναι απόρρε κόκκι. Συγγνώμη, ρε φίλε, εντάξει. Δεν είμαι καλός αυτά. Τελείως. Σε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω, δεν μιλάω. Σε πράγματα που. Το λέω πέθανε ο Βόγλης. Πάει, λέει ο Πάνος ο Βόγλης. Πέθανε το δημοσιογράφο. Λέω ο Πάνος Βόγλης. Και μου λες ο Γιάννης ο Βόγλης, ο ηθοποιός. Λέω, συγγνώμη, δεν είμαι καλός. Και εσύ θες να τα αλλάξεις. Άλλαξε το, πες ότι είπα κάτι άλλο. Πέθανε στον Πάνο τον Βόγλης. Δεν πέθανα κανένα. Κάνω τέτοιες πόρες, είναι αυτός που είναι αυτός. Καιρός δεν είναι άνθρωπος, όπου είναι. Να είναι καιρός. Όλοι μπορούν να είναι καιροί. Κάποια στιγμή δεν θα είναι καιροί. Δεν θα είμαστε. Λοιπόν, τον ηθοποιό αυτό άλλος έφαγε μαζί του και το είπε το ποίημα. Εγώ δεν έφαγα μαζί του πάντως, εντάξει. Εκεί στην παραλία. Άλλος έκανε γεύμα μαζί του και είπε το ποίημα ο άνθρωπος και έφυγε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Ναι. Εντάξει. Ναι. Σε μένα δεν αλλιώ ιστορίε για γρήγορα. Ναι. Άιντε. Ναι. Άνα χαθείς. Είδε πόσο καλό παλικάρι είναι. Ποιο είναι καλό παλικάρι. Ο Απόστολος. Ναι, αλλά και ευθύς. Είχε κάτι για παραπονάκι. Και ευθύς. Και ευθύς. Και επειδή δεν μ' αρέσουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν απ' αλλού, επειδή σου αρέσει να τα κάνει άνω κάτω, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε δικαίωμα να επεμβαίνουμε σε μια άλλη εκπομπή. Το ότι είχαμε την διάθεση, την ευγένεια, την καλοσύνη, την τεμπελιά, όπως θέλεις πες το. Εσύ είχες ευγένεια και καλοσύνη. Όπως από πού την αγόρασες. Όπως θέλεις πες. Από ποιο σούπερ μάρκετ. Όπως θέλεις πες. Ναι. Να κρατήσουν πόση ώρα παραπάνω θέλουν τον Αποστόλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κι εμείς ό,τι θέλουμε. Τον έψινε ο Βέλιος για τον Ιβάν. Ο Ιβάν Σκάι. Ποιος τον έψινε. Ο Μπούζος για τον Ιβάν. Δεν νομίζω ότι ο Μπούζος παίζει το ρόλο μάναζερ. Άλλο αυτό το γράφει και σήμερα στην Εφημερίδα. Παοξής είναι ο Μπούζος. Καλά κάνει. Εντάξει, έχει το θάρρος και σήμερα. Έχει το θάρρος και λέει και εγώ λέω ότι είμαι. Έκανε πολύ ωραία δουλειά ο Μπούζος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γιατί σήμερα ο Πάοκ έχει τα γενέθλιά του. Μην γυρίζεις, να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε για τον Αποστόλη. Και επειδή στην πλάτη του Απόστολου μπορεί να παιχτούν πολλά παιχνιδάκια από πολλούς κακοπροαίρετους, προτιμώ να του κάνω την ερώτηση και αντρίκια είπε αυτό το οποίο είπε. Και να τελειώνει η υπόθεση, παρά να ακούω ένα σωρό αρλούμπες και ένα σωρό ίντρικες, ιστορίες με σενάρια επιστημονικής φαντασίας, τα οποία δεν οδηγούν πουθενά και μόνο κακό μπορούν να κάνουν τον αθλητή και τον άνθρωπο. Επί της ουσίας θα πεις τίποτα. Γιατί... Καλά, εσύ πες ότι η ερώτηση που έκανα ήταν άστοχη. Τι ερώτηση τον έκανες. Δεν χρειάζεται. Να ανοίξει τώρα κάποιο το ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται. Τον λέω. Ναι. Έρχεται ο Καναδός, ναι. Και σου λέει. Απόστολε, ναι. Τα κουκιά είναι μετρημένα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει σάλιο, ναι. Πρέπει να θυσιαστείς, ναι. Προκειμένου, ναι. Να είναι βιώσιμη ομάδα μεθαύριο, για το καλό του Ηρακλή. Και φυσικά λέω και το δικό σου. Πού να θυσιαστεί δηλαδή. Και ειδική, για να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Σε άλλη ελληνική ομάδα, ναι. Λοιπόν, γιατί ο Απόστολος ότι λέει αυτό είναι. Mm-hmm. Λέει, εγώ σε άλλη ελληνική ομάδα δεν πάω. Δεν πάω. Ωραία. Εντάξει. Αλλά από αυτό που είπε μέχρι το τι μπορεί να συμβεί, γιατί σε αυτόν τον κόσμο τα πάντα συμβαίνουν. Και επειδή θα το σταυρώσετε όλοι μετά. Εντάξει. Ο Απόστολος είπε ότι φυσικά και δεν θέλω να πεινάω τα παιδιά μου 35 χρονών. Εντάξει. Και επειδή την αγαπάω αυτήν την ομάδα, θα κάνω ό,τι απαιτείται. Τέλος. Τελείως. Εντάξει. Και φυσικά το όνειρο του είναι για το εξωτερικό και θα πάει στο εξωτερικό. Να το πούμε. Αν ο Ηρακλής δεν πάρει αδειοδότηση και πουλήσουν τον Αποστόλη το Βέλιο, 1 εκατομμύριο. Λέω εγώ, 1,5, 1,200. Ναι. Αυτά τα λεφτά που θα πάνε, παντελόνι. Παντελόνι. Δεν είμαι ούτε τα. Λογιστήρια. Δεν είμαι στα λογιστήρια τη Πάιρα. Ρέχεται η αυτός. Δεν είμαι στα λογιστήρια. Ναι. Να ξέρω τι κουκιά χρειάζονται για να βγούνε, κουκιά. Τι έχουν να δούνε. Ρε γλυκό αγόρι, άλλο σου λέω. Βγαίνει η επιτροπή δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και λέει δεν παίρνει άδεια. Ναι. Εγώ λέω μπορεί να πάρει. Λέμε όμως δεν παίρνει. Περνάει ένα μήνα, έρχεται η Μάινς, έρχεται ο Ολυμπιακός, έρχεται ο Παναθηναϊκός, έρχεται η Everton, του λένε του αυτού: δώσε 1,5 εκατομμύριο. Σου δίνω 1,5 εκατομμύριο, δώνει 700-800 ένα το Βέλιο και φεύγει. Και τα παίρνει ο Καναδός τα 1,300. Τι θα τα κάνει, θα τα δώσει στον Ανδρώνη να τα κάνει, ξέρω εγώ, το γήπεδο της Νεάπολης για να παίζει και ο Ηρακλής. Θα γίνεται. Κάνει μεταγραφές που δεν έχει το δικαίωμα να τις κάνει. Θα τα φάει σουβλάκια και σουτζουκάκια, θα πληρώσει το Μιτιντζή τα 200 χιλιάρια. Αυτό σε ρωτάω να με πει. Δεν ξέρω. Να σου πω εγώ για λογαριασμό του Καναδού τι θα κάνει. Δεν μα γίνεται. Τι λογαριασμό, εγώ δεν είπα. Εδώ λογαριασμό. Είχαμε τον αθλητή. Με τον αθλητή μιλάμε. Αν μια μέρα θέλει ο Παθανασάκης να μιλήσει σε εμάς, εδώ είμαστε ανοιχτά να μιλήσουμε για όλα. Ειδικά σε εμάς. Αν θέλει να μιλήσει, ανοιχτά είμαστε. Ειδικά. Δεν είμαστε κλειστά για κανένα. Έτσι, σωστό, σωστό. Λοιπόν. Σ' ακούω. Όχι, φαγώθηκες. Φαγώθηκα. Καταρχήν είδες ότι αυτό το οποίο εντοπίσαμε στην ΑΕΚ. Το εντοπίσαμε. Ναι. Τι κάναμε και το εντοπίσαμε. Φανερό ήταν. Ρεπορτάζ κάναμε. Ρεπορτάζ κάναμε. Και από εκεί και πέρα,
η εμπειρία που υπάρχει μετά από τόσα χρόνια οδηγεί σε μερικά ασφαλή συμπεράσματα. Όταν ακούτε διοίκηση να λέει στηρίζει τον προπονητή, έχει έτοιμη την απόλυση. Όχι, αυτά δεν είναι. Αυτά ένα. Δεύτερον, όταν σας λέγαμε ότι η ΑΕΚ θα κάνει κοιλιά, δεν βλέπαμε σενάρια, ταινίες με σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Όταν είδαμε ότι ζητάει 15 εκατομμύρια ευρώ budget, δεν τρελαθήκαμε ξαφνικά. Αλλά πριν βιαστείς να πεις οτιδήποτε, επειδή ακούω ότι στον ΠΑΟΚ τον ονειρεύονται, να πω ότι. Ποιον ονειρεύονται? Κάποιοι ονειρεύονται τον. Ονόματα, τι κάποιοι. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένα. Τι κάποιοι ονειρεύονται? Ακούω από κάποιους όπου λένε δεν με χαλάει να πάρουμε τον Μπογιέτ. Το βλέπουν σαν καλή λύση. Ναι. Πριν τον πάρουνε. Σιγά, το λαιμό. Πριν τον πάρουνε, ναι. Ας ψάξουν να δουν λίγο. Τι να ψάξουν? Ας ψάξουν να δουν τι εστί Μπογιέτ. Μα τι είναι στραβός τώρα είναι. Είναι στραβόξυλο. Όχι στραβό, στραβόξυλο είναι. Είναι στραβόξυλο. Ναι. Δηλαδή, εμένα στη δουλειά. Δηλαδή, τα πήρε στο κρανίο τώρα, πρόσεχε τι κάνει. Ναι. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί είναι στραβόξυλο, ρε. Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι στραβόξυλο. Στέλνει το μάνατζερ του, ναι. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει ο μάνατζερ, να μιλήσει με τον Τίγρη. Πολύ ωραία. Στραβό είναι αυτό. Να μιλήσω. Να μιλήσει, ρε. Λοιπόν. Και δημοσιοποιεί μετά ότι μετά τα play-off δεν θα είναι στην ομάδα τη ΑΕΚ. Μάλιστα. Λοιπόν. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, λέω το εξής. Ναι. Πολύ σωστά πράττει ο Μελισσανίδης και λέει τέλος. Ναι. Καληνύχτα. Ναι. Σακ βαγιάζ. Ναι. Και πάει με τον Μανολάτορα. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, ρε φίλε. Λέω ότι ακούστηκες. Κάνει αυτό το οποίο πρέπει, προστατεύει την ομάδα του. Σε όλα τα υπόλοιπα διαφωνώ με τον Τίγρη. Οριζόντια και κάθε. Όταν τελειώσει θα μιλήσω. Αλλά ναι. Σε αυτό που κάνει ο Πογιέτ, γιατί αυτό δείχνει κακία. Γιατί το λες τώρα, ρε. Να τελειώσουν. Να τελειώσουν τα play-off και μετά πες φεύγω. Πες μέχρι εδώ, ήταν φεύγω. Ας τον άλλο να νιώσει άσχημα με αυτό το οποίο σκεφτόταν, δεν σου δίνει. Απέδειξε τον ότι κακός δεν θέλει να είσαι εκεί. Θα μιλήσει πολύ ώρα ακόμα για όχι, το θέμα. Τελείωσα. Το πες. Ναι. Μάλιστα. Μπράβο Πογιέτ προπονηταρά που ξεβράκωσε στο Τζάμπα και τους Original και όλη την οικογένεια της ΑΕΚ. Μπράβο στον Πογιέτ που έκανε ρόμπα το Μελισσανίδη. Μπράβο στον Πογιέτ τον προπονηταρά, τον οποίο οι παίκτες του, όπως λέει ο ίδιος, του τη στήσανε στο 3-0. Έτσι λέει ο ίδιος. Εγώ δεν υιοθετώ. Λέω, το είπε, τι έφαγε 3 γκολ η ΑΕΚ του Πογιέτ από τη Λεβαδιά. Η ΑΕΚ του Πογιέτ κανονικά δεν μπορεί να φάει γκολ από τη Λεβαδιά. Και έτσι σχέδιο. 3 γκολ. Η ΑΕΚ του Πογιέτ. Ο Πογιέτ είναι απλά τα πράγματα. Πήγε στον άλλο και του λέει, άκου να δεις, τα πράγματα είναι τα εξής. Εγώ με κατηγορείτε ότι παίζω άμυνα, ταμπούρ και φεύγω στην κόντρα. Πάρα πολύ ωραία. Σε έφερα δεύτερο. Σε πήρα μετά το 4-0. Γιατί μου γεννάς την πλάτη. Τα είχε ξεκάνει ο. Τρέπεσε. Σταμάτα ρε κόκκινο, μην σε διέκοψα. Δεν σε διακόπτω. Με διακόπτω. Γιατί γεννάς την πλάτη. Σε έτσι έχουν στάρα να βλέπω τα μούτρα σου. Μάλιστα. Που προκαλούν γέλοτα. Ναι. Λοιπόν. Τι ξύνεσαι. 4 γκολ από τον Ολυμπιακό, ξεφτυλίστηκε, έρχεται ο Πογιέτ. Την πάει την ΑΕΚ τσίμα δεύτερη. Με μικρότερο budget. Με μικρότερο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ, με μικρότερο μπάτζετ από τον Παναθηναϊκό που είναι σε μνημόνιο. Ο μνημονιακός Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από την ΑΕΚ του Τίγρη. Και μου μιλάτε εμένα για Μελισσανίδη, ρε. Πήγε και του λέει, εγώ θέλω παίκτες. Και του το είπε Απρίλιο. Γιατί του το είπε Απρίλιο? Γιατί δεν είναι Θεσσαλονικιός ή Έλληνας να πηγαίνει το ένα πόδι από τη μια και το άλλο πόδι από την άλλη να βρωμάει 10 μήνες. Τότε γρήγορα το πρόβλημα. Όποιος άντρας βλέπει το πρόβλημα και το λύνει γρήγορα είναι άντρας. Σωστός, στη δουλειά του και παντού. Δεν το αφήνει το καρκίνωμα να πάει μετάσταση. Το κόβει και γλιτώνει. Το κατάλαβες? Λέει λοιπόν τον Απρίλιο, θέλω παίκτες, εννιάρι δεκάρι. Με αυτό το χιμπατζί το μάνταλο δεν βγαίνω εγώ να κάνω πρωταθλητισμό. Με τον Αραβίδη δεν βγαίνω και με τον Τσιμπούρ 40 χρονών να κάνω πρωταθλητισμό. Και προς τιμή το Τσιμπούρ βγαίνει και λέει, ξέρεις κάτι λέει, άμα θέλετε να φωνάξετε ρε Φλόρι, γιατί τους είπε και έτσι έμαθα, να πάτε στον άλλον άμα σας βαστάει. Βρίζετε εμάς. Πολύ ωραία τα είπε ο Τσιμπούρο παιχταράς. Ήρθατε και γαυγίζετε σαν τα σκύλια. Άμα έχεις κόλο, πάνε στο Μελισσανίδη να γαυγίσεις. Αλλά στο Μελισσανίδη δεν πας εσύ από την Original. Δεν πας γιατί κλάνεις πατάτες. Φοβάσαι. Σε πόσο ομάδες ήταν προπονητής ο Πογιέτ? Δεν με νοιάζει, ρε. Ρωτάω. Σε πολλές. Σε πολλές. Ναι. Σε τρεις ήταν. Ναι, και τι. 48 χρονών είναι. Βοηθός σε τρεις ήταν. Βοηθός ήταν. Σε τρεις ομάδες έκανε. Και λοιπόν. Τέσσερα χρόνια στην Brighton. Ναι. Δύο Σάντραντ που έφυγε κακήν κακός. Ναι. Και τώρα στην ΑΕΚ. Και τι θες τώρα να σου πω?
Όχι, μη χρειάζεσαι να το θεοποιήσεις. Δεν θεοποιώ το πόδι. Σε με αυτό που λέω. Μην με προφυλάσσεις, δεν χρειάζομαι την προφύλαξή σου. Ξέρω πολύ καλά το Μελισανίδη. Και ξέρω πολύ καλά την Original. Η οποία έκανε την μπούκα για να πάρει τζάμπα Μελισανίδη στην ΑΕΚ. Και τώρα δεν μπορεί η Original να βγει φορά παρτίδα και να μιλήσει. Δεν διαφωνούμε με γιατί αυτό. Original, γιατί Original έκραζε τον Ντέμι. Τώρα γιατί κάνει την κότα γιατί, η Original. Γιατί έκραζε τον Ντέμι η Original. Γιατί έκραζε τον Ντέμι η Original. Ναι. Υπάρχει απάντηση πάρα πολύ. Ναι, απάντησε μου. Για τους οπαδούς που έδωσε την Κρήτη κάτω. Ναι. Γιατί τους έδωσε την αστυνομία. Ναι. Ναι. Και τι έπρεπε να κάνει. Εμένα ρωτάς. Το τελειώσαν εκεί. Με το που έδωσε στην αστυνομία αυτούς οι οποίοι κάνουν τα επεισόδια, λειτουργήσε ευρωπαϊκά δηλαδή ο Ντέμις, τελείωσε για τους οργανωμένους και τελείωσε ο Ντέμις. Η Original Ντέμι. Ωραία. Τώρα αυτό γιατί δεν τον κυνηγούσε. Όχι, γιατί αυτό που λες είναι άσχετο με αυτό που έχει. Τον Ντέμι γιατί τον κυνηγούσαν, παιδί μου, ενώ τον Τζάμπα δεν τον κυνηγάνε, μπορείς να μου εξηγήσεις. Γιατί το background του Μελισανίδη. Το background. Θα σου πω τι έγινε. Την ΑΕΚ την πήρε στα χέρια της Original. Η ΑΕΚ έφτασε εκεί που έφτασε. Είδαν λοιπόν ότι δεν υπάρχει χαΐρι και έβαλε πλάτη ο Μελισανίδης, ο οποίος έχει ένα οικονομικό βεληνεκές. Δεν το είδαμε ακόμα. Έχει. Δεν το είδα εγώ. Δεν παίρνει τον Παπα εγώ και εσύ, ρε φίλε. Δεν τον είδα στην ΑΕΚ, εγώ αεξής, δεν τον είδα. Ναι. Είναι πάντως ο άνθρωπος ο οποίος εύκολα το κράτος θα του κάνει το Αγία Σοφία. Ναι. Το κράτος. Το κράτος, βεβαίως. Θα του κάνει το Αγία Σοφία. Ό,τι το δίνει 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Του κάνει. Άλλα 50 ποιος θα τα βάλει. Το κράτος. Δεν είναι άλλα 50. Άλλα 50. Άλλα 20. Άλλα 50. Και δεν είναι άλλα 50. Άλλα 50. Δεν ξέρεις και πόσο κάνει ένα γήπεδο. Μίλα για τακτικές. Δεν είναι τόσο. Δομικών υλικών. Τα ξέρεις. Τι να κάνουμε. Τι να σε πω, ρε φίλε. Δομικών υλικών. Λοιπόν, 50 εκατομμύρια ευρώ γίνεται γήπεδο. Με 50 εκατομμύρια ευρώ γίνεται γήπεδο. 30 ποιος θα τα βάλει. Ρε φίλε, θα τα σκάει άλλα 20, θα σκάσουν λοιπόν, την χωρική. Για να πούμε με την ΑΕΚ, για να μην ξεφύγουμε από το θέμα. Και σοβαρό είναι. Ο Πογέ τον Απρίλιο ζήτησε παίκτες. Που σημαίνει ότι έπρεπε. Ζήτησε 15 εκατομμύρια ευρώ πάντα. Ζήτησε παίκτες. Ζήτησε παίκτες τον Απρίλιο. Δεν πήγε τον Ιούνιο να πει στον Σαββίδη να έρθουν τον Ιούλιο παίκτες ανέτοιμοι. Τι είπε τον Απρίλιο. Ήθελε να σχεδιάσει την ομάδα του για του χρόνου. Και ο άλλος σφύριζε κλέφτηκα. Έτσι σε του λέει. Απαράτα μέρε. Πάμε ξεφτυλίσει εσύ στα playoff. Να με βάλει του άλλου να χάνουν 3-0. Ευχαριστώ πολύ, γεια σα. Αυτό έκανε. Αυτό έκανε, ναι. Okay. Εσύ τι έκανε. Διαφωνεί. Δεν πάει να διαφωνεί, τι με νοιάζει εμένα. Μπράβο στον Πογιέτ. Πολύ δημοκρατικό. Ο προβληματισμό των αεξίδων να πάει γιατί φεύγει ο Πογιέτ και φάγανε οι άλλοι 3 σταφάν με 2 αυτογκολ. Και ποιο ήταν ο ηθικό αυτούργο των τριών τερμάτων. Όταν σταματήσει, είσαι απόλυτο. Είμαι απόλυτο. Θα κερδίσει πολλά. Δεν θέλω να κερδίσω τίποτα. Μόνο σου. Δεν κουστάρω. Από τι έγινε. Τι έγινε. Μου επιτρέπει. Εγώ δεν εκθέτω. Να πω τι έγινε. Μόνο σου λες, εγώ έβλεπα δεν είσαι καλά, Απόστολε. Και του λες τη φάση που έκρινες. Και σου λέει κράμπα έπαθα. Και σου λέει κράμπα έπαθα. Ήταν αποστομωτική η απάντησή του. Χωρίς να σε εκθέτει, αλλά λέω ότι πόσο διαφορετικό είναι το οπτικό πρίσμα όταν ξέρεις τι έγινε και πόσο είναι όταν. Γιατί λογικό είναι αυτό το οποίο σου λες. Βλέπω δεν τραβάει ρε φίλε το παιδί. Έλα που έπαθε κράμπα. Αυτό απαντάς τώρα. Okay. Ρε φίλε, υπάρχουν πολλές φορές παράμετροι δηλαδή, που δεν τους γνωρίζω. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, δηλαδή εσύ. Εγώ λέω το ρεπορτάζ που ξέρω τι εστί Πογιέτ. Ναι, τι. Λοιπόν, ο Πογιέτ, ο οποίος επειδή δεν τα βρήκανε. Ναι. Επειδή δεν του έδωσε αυτά που θέλει. Σηκώθηκε και έφυγε. Καλά, εξηγήθηκε. Να άλλο να φύγει και άλλο να πει εγώ μετά το καλοκαίρι. Γιατί σου λέει, εγώ ζητώ από τα αφεντικό πράγματα που δεν μπορεί να μου δώσει. Τι να κάτσω εγώ να συνεχίσω. Δεν γίνονται έτσι αυτές. Έτσι γίνονται στο ποδόσφαιρο. Βγαίνεις και λες, κύριε. Ναι, τι λες. Το συμβόλαιό μου λύγει το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Με τα λύπη μου βγάζει μια γραπτή ανακοίνωση. Ναι, ανακοινώνω. Ξέρεις τι προστάτευσε. Ότι οι επαφές. Ξέρεις τι προστάτευσε ο Πογέτερ Μάγκα. Ξέρεις τι προστάτευσε. Τις τριάρες που θα έτρωγε στα playoff για να τον απομυθομίσει. Άρα τον εαυτό του. Βέβαια τον εαυτό του. Τι να κάνει. Γίνει ρόπα. Ωραία. Τι λες τώρα. Εγώ χαϊδεύω τα αυτιά των αεξίδων δηλαδή. Ή τα βρήκαμε το Μελισανίδη. Εσύ αυτό έτσι όπως μιλάς είναι σαν να σου δώσε αμάξι ο Μελισανίδης. Αμάξι. Ο Μελισανίδης. Ή σου δώσε γραφείο τύπου ο Μελισανίδης. Γραφείο τύπου. Ναι. Ενώ πρέπει να το σκίσεις. Το Παπαθανασάκι που είσαι Ηρακλής το σκίζεις. Τον άλλον που δεν είσαι δεν σε νοιάζει για τον άλλον. Να λες α, και είναι τι με νοιάζει εμένα. Πλάκα ρε μου κάνεις. Τον έχω περάσει γενιές 14 τον Τίγρη. Ποιο ρε, πότε ρε. Είναι δυνατόν να έχεις την ΑΕΚ να ανεβαίνει με τζάμπα. Με το τζάμπα, με το τίποτα. Τώρα δεν τρέχει, τα στάπα εγώ και τώρα δεν τρέχει. Δεν τρέχει. Είναι γραμμένα μου και τα γραπτά μένουν. Τα γραπτά μένουν. Απλά οφείλεις, αν θέλεις να είσαι δίκαιος, να λες και τη μία και την άλλη πλευρά. Αυτός ήταν ο Βόγλης, τον ξέρεις, το θυμάσαι. Φυσιογνωμικός, ναι. Αν μου πεις ταινίες θα σου πω βλακίες. Ταινίες ρε, αυτό με τα αμύγδαλα ρε που ήταν που έτρεγε. Δεν θυμάμαι. Σαν τον κατσικά που έτρεγε. Εσύ είσαι μανιώδης. Ρε μονιώδης ημέρα και μονιώδης.
Το μονιόλιο. Εκεί που θέλω να γελάσω. Το μονιόλιο. Εκεί δεν μπορώ. Λοιπόν, αν μείνετε έξω από το σπίτι, πόσο χρόνο ήταν, Μεγάλο ήταν. Πόσο? 79, μεγάλο ήταν. Πολύ μεγάλο. Ο θέλω να τον. Είχε κάποιο πρόβλημα ασθενείας. Εσύ τι λες, να πέθανε τζάμπα δηλαδή, υγιής να πέθανε. Έχεις εσύ κάνει να πεθαίνει και να είναι καλά, ας πούμε. Είναι άλλο, φίλε. Τι, άλλο... Να πω το ποίημα μπαμ και κάτω και άλλο να ταλαιπωρήσει. Δηλαδή, αν το πει μπαμ και κάτω, δεν είσαι άρρωστος. Δεν έχεις 7 βαλβίδες κλειστές και δεν το ξέρεις. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Α, δεν είναι το ίδιο. Άλλο να ταλαιπωρήσω τους δίπλα μου. Αυτό είναι και άλλο. Να φύ... Αυτό είναι άλλο. Αυτό, γι' αυτό. Ναι. Είχε κάτι, τον περιμέναμε ή ξαφνικά. Τον περιμέναμε. Μάλιστα. Okay. Είναι αδιάκριτη ερώτηση που κάνω. Όχι. Έφυγε ο άνθρωπος. Όχι, έφυγε. Έφυγε. Λοιπόν. Πολύ γνωστή φυσιονομία. Ναι, πολύ γνωστή. Τα μίγδαλα, σαν τον κατσικά. Ναι, ναι, ναι. Σαν τον κατσικά που έτρεχε. Εκεί δηλαδή. Που έκανε και τον τυφλό, ρε, τον ηθοποιό, ρε, που την πέφτανε όλο στο χωριό. Αυτό δεν ήταν. Όχι, ρε, βλάκα, εκεί άλλο ήταν ο Γιωργίτσης, ρε. Ο Γιωργίτσης. Μην ανακατεύετε, ρε. Μας κλείνεις, μας ανοίγεις. Εντάξει, αφεντικό. Όρθιοι όλοι, ρε. Σάκης πολίτης, διατάξεις. Διατάξτε παρακαλώ, κύριε διοικητά. Τι διατάξεις, ρε κόκκινε. Διατάξτε, ρε, λοιπόν. Τι διατάξεις, ρε κόκκινε. Τα τρία εντάρια δικά σας. Τι διατάξεις, ρε κόκκινε. Διατάξεις λέγονται. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες πριν. Μισό λεπτό. Να πω χορηγούς. Να πω χορηγούς και άντε, πες χορηγούς τελείω. Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας. Τρεις είναι στην αναμονή, άλλους τρεις περιμένουμε. 9.55 και όλα τα μηνύματα στο 54.340. Να πω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι έχουν ό,τι ανταλλακτικό μπορείτε να φανταστείτε. Και από το πιο μικρό μέχρι και μηχανές αυτοκινήτων, με 150 ευρώ μηχανές αυτοκινήτων παρακαλώ, και με γραπτή εγγύηση, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και την ημέρα του Σαββάτου. Λοιπόν, ένας ακροατής θέλει να πει το όνομα του ρολόγου που διαφημίζει συχνά και σε έχει βοηθήσει. Δεν διαφημίζω κανέναν ρολόγο και κανέναν γιατρό. Επειδή το παρεξηγεί. Εγώ... Αυτό σε έκανε καλό εσένα και έχει ανάγκη να το πει. Αρκετοί καλοί γιατροί. Και καλά κάνει και το λε. Πες το. Φίστας Νίκος λέγεται. Ωραία, αυτό. Λες, τηλέφωνο πήγε, έχει κάπου. Πήγε και ο Καρλίτο εκεί. Πήγε και ο Καρλίτο εκεί, είχε πριστεί το. Τέλος πάντων, και το ρύθμισε ο Νίκος, τον έστειλε εκεί πέρα και την έκανε τη δουλειά και χωρίς εγχείρηση μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή πεινασμένοι οι γιατροί δικοί μας. Δηλαδή δεν είναι λίμα όπως δεκαετία 70-80 και πολλοί γιατροί. Είναι καλοί οι γιατροί μας γενικώς. Άντε μπράβο, και οι Θεσσαλονικοί γιατροί είναι καλύτεροι. Το τηλέφωνο το έχω στο το φορτίζω, το κινητό να το δώσω μετά. Λοιπόν, να πάρει εκτός αέρα στο άλλο διάλειμμα για να το δώσω. Πιανό Σταυρό κάνει ιατρείο, πάνε. Εκεί πέρα να και... πω ναι. Ότι αν μείνετε έξω από το σπίτι, αν κάσετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, ναι. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά κλειδαριές ή κλειδιά, υπάρχει ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. 85-27-27, αυτό είναι το τηλέφωνο. Στέργιος Πετκανίτσας, τηλέφωνο 101. Και Μάρκου Μπότσαρη Γωνία, έτοιμος να δώσει λύση στο πρόβλημά σας σε απίστευτες στιγμές και σε χρόνο ντετέ. Πες το που ήθελα να πεις πριν πάμε στον κόσμο. Λοιπόν. Σήμερα ο ΠΑΟΚ κάνει τα γενέθλιά του σε δύο διαφορετικά μέρη. Οι γραβάτες και τα κουστούμια 8 η ώρα στο παλατάκι, στο Μέγαρο Μουσικής και οι άλλοι 3.300 μέτρα πιο εκεί στο Λευκό Πύργο. 6 ώρα είναι των οπαδών, 8 η ώρα είναι των γραβατάκιδων. Όμως, εμένα που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, είδα τον Κανελάκι εδώ με ένα κουστούμι να πούμε 187 βαθμούς Κελσίου. Τι έγινε, λέω, έχει και τα μουσια, λέω, θα ανάψει, λέω, σαν ενεσού στην ανηφόρα, λέω. Α, πάω στην εκδήλωση, θα σε καλέσανε εσένα. Εμένα λέω θα καλέσουνε. Ναι. Σε εμένα δεν με καλούσε τέτοια πράγματα, να ξέρεις λέω. Πάτε εσείς με τη γραβάτα. Και γιατί βάζεις ρε κουστούμι, του λέω. Μου είπαν ότι είναι υποχρεωτικό το κουστούμι. Όχι ρε, μου είναι. Σοβαρά, δεν το λέω. Στο Μέγαρο γίνεται. Τι γίνεται στο Μέγαρο. Στο Μέγαρο. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάω με το μπλουζάκι του Αλέφαντου στο Μέγαρο, θα με πετάξει ο σεκιουριτάς από όξω. Ναι, φυσικά. Θα φάει μια κλωτσιά, ένα low. Και θα γυρίσει πιο ανάπτυξη. Τι λέτε ρε, πλάκα κάνετε. Πάμε ρε στον κόσμο. Μισό λεπτό. Ρε ο ΠΑΟΚ ρε, το χαμένο πατρίδων ρε. Ο ΠΑΟΚ της προσφυγιάς ρε. Ο ΠΑΟΚ να πούμε της αδικίας ρε. Του μεροκάμα του άνθρωπος ρε. Ο ΠΑΟΚ ρε. Μη μιλάς στο κινητό ρε, κάνω μπουκα τώρα. Σταμάτα από εκεί πέρα καραγκιόζη. Ο ΠΑΟΚ ρε. Ο ΠΑΟΚ του λαού ρε. Ο ΠΑΟΚ του Ξανθόπουλου. Ο ΠΑΟΚ του Γρηγόρη του Ξενόπουλου ρε. Ο ΠΑΟΚ της Τοκολογιάς ρε. Υποχρεωτικό το κουστούμι στα γενέθλια. Δηλαδή, εμένα, αν με πει ο φίλος μου ο Νικολάκης, έχει γενέθλια η κόρη μου, θα πάμε στα Τζάμπο, πώς τα λένε εκεί τα μαγαζιά, θα πάμε στα Γκούντις και πρέπει να βάλεις κουστούμι. Σας έχουν ποτέ πει να πάτε στα γενέθλια με ενδυματολογικές έτσι ιστορίες που πρέπει να είστε κατά κάποιο τρόπο με τα κουστούμια και με τις γραβάτες, ρε. Έχετε ξαναλέψει, ρε. Λοιπόν. Ας το λοιπόν, αυτό είναι σοβαρό πράγμα. Ας περιμένω κόσμο, ρε. Δεν περιμέναμε το κόσμο. Σήμερα δεν είναι του κόσμου. Είναι δικιά μας η εκπομπή σήμερα. Ρε. Υποχρεωτικό το κουστούμι, ρε. Πω. Εγώ 6 ώρα θα πάω κάτω. Να πούμε ότι το Μετρόπολης είναι και στις δύο εκδηλώσεις. Και ο γίγαντας ρεπόρτερ
του Αθλητικού Μετρόπολης, εργατικός και μέσα σε όλα και σε πολλά χρόνια μέσα παρουτοκαπνισμένος παλιός οπαδός Ζαΐρης Γιώργος, θα είναι. Σε ποια εκδήλωση μπορεί να είναι ο Γιώργος ο Ζαΐρης? Στην εκδήλωση των οπαδών που θα γίνει στις 6 στο Λευκό Πύργο. Άντε με το υποχρεωτικό κουστούμι. Ο Ζαΐρης Κανελάκι, είναι παντός καιρό. Κανελάκι, θα ανάψει το μουσί με το. Εσύ πας στο Λευκό Πύργο. Να πάω στο Λευκό Πύργο. Ναι. Γιατί ρε κόκκινε να μην πάω στο Λευκό Πύργο? Εγώ λέω δεν πας. Εγώ πήγα στην Τούμπα κόκκινε τις προάλλες. Πήγες, πώς έφυγες δεν πας. Δεν με νοιάζει πώς έφυγες. Πήγα. Πήγα. Εγώ δεν πάω. Εγώ τον τζαγκό δεν τον κάνω. Πήγα. Εγώ δεν πάω. Εσύ μην πας. Όταν κάνει τα γενέθλια ο Ηρακλής και θα έχει ο Μπούζος εδώ 80 ώρες τον Ηρακλή, να πας εκεί πέρα να κάνεις τον κολαούζο. Και να πας εκεί πέρα να βάλεις και λοιπόν, το κουστούμι σου. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και τους συναδέλφους του Ηρακλή. Με ενημερώνει ότι η υπόθεση του Ηρακλή για την αδειόδοση παίρνει αναβολή για τη Δευτέρα. Επειδή περιμένουν κάποιοι απάντηση. Μάλιστα. Και νεότερα. Ναι, πάμε στον κόσμο. Τους πυλοφοριοδότες. Είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος και ρεπόρτερ. Και πυλοφοριοδότης. Συνάδελφος δεν είναι. Συνάδελφος είναι. Δεν είναι συνάδελφος. Δημοσιογράφος είναι και δουλεύει για το Μετρόπολη. Άντε μπράβο. Και ο ηχολήπτης συνάδελφός είναι. Τι είναι? Συνάδελφός είναι. Συνάδελφός μου. Βεβαίως. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, αλλά δεν έχει την ίδια ιδιότητα με μένα, έτσι. Συνάδελφός σου είναι. Ναι, εντάξει. Παρακαλώ. Εντάξει, και με τον Κυπουρό έξω συνάδελφος μπορεί να είσαι και με τον διευθυντή επάνω, ναι. Σωστά. Άντε πάρε στον κόσμο τώρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Για οπαδός ΣΑΕΚ είμαι. Καλώ τώρα. Προσκύνησε το Μελισανίδη, φίλε. Έβγαλε το να πει αυτό. Εσύ που το παίζει, ξέροντα αυτό που θέλω να σου κάνω κάποιε ερωτήσει. Την έκανε στη Μούγκα, ρε φίλε, στο Μελισανίδη. Ρε, άκουσε με τώρα, θα μιλήσει εγώ σε ποιον. Τι έγινε, Μπρουτ στο Μελισανίδη. Ναι, στον Ντέμι Μαγκιά μόνο. Συμφωνώ με τον κόκκινο 95% και με σένα ούτε ένα. Χαίστηκα, ρε φίλε, στην τουαλέτα, άμα συμφωνεί. Τι με νοιάζει εμένα. Πε μα, θε να μα πει. Ναι, άντε, πε μα. Ωραία. Απαντά και όχι ειρωνίε, απαντά όμορφα. Ωραία, λοιπόν. Πότε ήρθε που για τη Σνάικ. Για να σε κάνω λίγο ρόμπα τώρα. Εμένα θα κάνεις ρόμπα. Γιατί λες πολλά, ναι, λες πολλά και. Μετά το Δέλα δεν ήρθε. Ναι, πότε, μήνα. Ξέρω εγώ, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Ωραία. Ήξερε το ρόστερ της ΑΕΚ. Το ρόστερ, το έμαθες ένα μήνα. Το ήξερε πριν έρθει. Όχι. Τι, γιατί συμφώνησε, χαζόσασε, ναι. Όχι, αλλά δεν του είπαν ότι θα κάνει πρωταθλητισμό, ε. Συγγνώμη λίγο. Ήρθε. Ήρθε σε μια νεοφώτιστη βρε ομάδα. Ήρθε στην ΑΕΚ. Στην νεοφώτιστη ήρθε. Ήρθε στην ΑΕΚ. Στην νεοφώτιστη ΑΕΚ. Ξαναλέω. Το Δεκέμβριο ζήτησε τρεις παίκτες και τους πήρε όποιους παίκτες ήθελε. Ποιους παίκτες πήρε, για να τους ακούσω. Αυτούς που έφερε αυτός. Ποιους. Τον Πογέτρο, αυτούς που έφερε αυτός. Αυτό το Ζουκουλί να έφερε που ήταν καθαρά. Αυτούς έφερε. Ναι, του έδωσε οκ, okay, λοιπόν. Ναι. Έκανε την πορεία που έκανε, έτσι. Πολύ ωραία πορεία έκανε. Άσχημη πορεία έκανε. Όχι, καλή πορεία έκανε. Πολύ ωραία. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Ωραία. Κέρδισε τα τρία ντέρμπι. Ωραία. Μα εγώ το συγχαίρω. Γιατί, πού και εγώ το συγχαίρω. Και φυσικά το συγχαίρουμε. Λοιπόν, άσχετα αν δεν βλέπαμε μπάλα, αυτό είναι άλλο καπέλο. Ήθες και μπάλα να δεις. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εσύ ξέρεις τι είπανε με τον Μελισανίδη που βγαίνεις και λες ότι το ζήτησε μπάτζετ, δεν τον έδωσε. Εσύ ότι τι λες, ρε φίλε. Καταρχήν αυτά που λες είναι ψέματα. Δεν είπε ποτέ ότι το σύσαν υπέκτης με τον Λεβαδιακό. Πρώτον, ψέμα. Δεύτερον, ξέρεις τι είπε με τον Μελισανίδη στην αρχή. Δημόσια να το πει. Το πες σένα. Σε ποιον το πες, εσύ που το διάβασες. Πρέπει να το διαβάσω για να το πω. Α, το είπες υποθετικά, γιατί είπες ότι το. Όχι, το... όχι. Είπες. Όχι. Είπες. Κοίταξε, φίλε. Δηλαδή. Εσύ η δουλειά που κάνεις, συναναστρέφεσαι με τους ανθρώπους τη δουλειά σου. Ωραία. Εγώ τη δουλειά που κάνω, συναναστρέφομαι με εκατοντάδες ανθρώπους που είναι και από την Αθήνα. Εντάξει. Συμφωνώ. Δηλαδή, δεν πρέπει τώρα τη ξύλινη δημοσιογραφία, ό,τι έγραψε, ας πούμε, η εφημερίδα ή ό,τι έγραψε το site και από εκεί και πέρα τα άλλα που δεν γράφονται όμως, δεν είναι αλήθεια. Θα καταλάβεις ότι τα δύο αυτοκόλ τα έβαλε ο Ντίντακ, ο οποίος πογέται, φάγε το Σοϊλέδη. Και καθιέρωσε τον Ντίντακ. Άρα ο Ντίντακ από εκεί να του κρεμάσει. Κόκκινη κάρτα εδώ. Φίλε, μισό λεπτό. Κατά τα γκολ τα είδαμε. Ναι, αυτό γκολ. Αφήστε ρε παιδιά λίγο. Φίλε, τα γκολ είναι συνωμότητα στο σύμπαν. Ο Τίγρης, τον Μπογκέτ, τον είχε μεγάλη καψούρα. Τώρα και από μένα κάτι. Συμφώνησε σε όλα που είπε. Το ξέρεις ότι ο Μπογκέτ απέρριψε το Βέλιο. Το ξέρεις ότι συμφωνήσαν στο μπάτζετ. Ξέρεις πόσα ζήτησε χθες ο Μπογκέτ. Μ' ακούς πόσα. Πόσα ζήτησε ο Μπογκέτ. 3 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, και ποιος είναι ο Πογέτ, θα δώσει ότι σε 2 χρόνια 6 εκατομμύρια ευρώ, όχι 300, και είναι 200 ζήτησε μαζί με τους συνεργάτες, επί 200 κάνει 4200. Πόσο είναι φίλε μου με την εφορία? Α, ναι, σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν. Πάτε το Θέλα, να πάτε στο Καραϊσκάκι, να σας κάνουμε τον πιστικό. Όχι, περίμενε το 4 λεπτά, μην ήσουν. Σε παρακαλώ. Πάρ το Θέλα, πάρ το Θέλα. Ξέρετε πόσο χρόνο χρειάζεται. Σε το Μετράκι, αδερφέ, να σου πω κάτι. Να μην είμαστε άδικοι με τους υπόλοιπους, θέλω να μιλήσω και οι υπόλοιποι. Εσύ κάνε αβάντα το μελισσάκι. Ο φίλος πιστεύω ότι είσαι λάθος. Καλά κάνει. Δικαίωμά του. Εντάξει. Είναι προσωπολάτρες.
Εγώ ακόμη κι αν είπε ότι μαζί μου συμφωνεί και διαφωνεί μαζί σου, εγώ λέω ότι αυτό λέγεται προσωπολατρία. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ότι λέγεται εντάξει, επειδή μας έσωσε ο Μελισανίδης, επειδή σε έσωσε σαν ΤΑΕΚ, δεν σημαίνει ότι αυτός ό,τι λέει θα πρέπει εσύ να είσαι με το ένα πόδι ψηλά. Γνώμη μου. Εσύ πες ότι πρέπει να. Εμένα αυτή η απόρριψη του, πώς το λένε, του Πογιέτ, δηλώνει ότι η ΑΕΚ του χρόνου δεν πάει για μεγάλα πράγματα. Θα πάει με Ζοβέζικα. Και τα επόμενα 10 χρόνια πάει για το Αγία Σοφία. Κάτσε να ζήσουμε τα επόμενα 10 χρόνια. Για το, πάει για το Αγία Σοφία. Θα, έχει να, ναι, θα προσκυνά την Αγία Σοφία. Όταν γίνει το Αγία Σοφία. Όταν μετά... η Σμύρνη μάνα καίγεται. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι. 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 Έλα, Κώστας Ολυμπιακός. Γεια σου, φίλε. Καταρχήν να πω, δεν το ξέρω ότι είχατε το παιδί. Άκουσα το μισάωρο αυτό που κλέψαν από εσά. Να είναι καλά το παιδί και ό,τι επιθυμεί να το πετύχει στην καριέρα του, γιατί φάνηκε αξιόλογος άνθρωπος. Λοιπόν. Για αυτό που λέτε τώρα για την ΑΕΚ, άλλη θέλω να πω, λέει πειρες, θα πω γι' αυτό. Εσύ εδώ και να σε ρωτήσω κάτι. Yeah. Είστε εσείς τώρα ένα δίδυμο, κάνετε μια εκπομπή με το Ραπτόπουλο. Yeah. Και έχετε ο άνθρωπος ο Ανδρώνης που σας έχει, νομίζω, δεν ξέρω ποιος είναι. Ο ιδιοκτήτης του ομίλου, ναι. Μπράβο, και λέει, ξέρω εγώ ότι ξέρετε κάτι, σας δείχνω, ας πούμε ότι πληρώνεστε με την εκπομπή. Ναι. Και θα πληρώνεστε από εδώ και πέρα τα μισά γιατί έχουμε πρόβλημα. Ναι. Και ο Ραπτόπουλος θεωρεί, ξέρω εγώ, ότι είναι μάγκας, ωραίος, έξυπνος. Και λέει, σκέφτεται, ας διώξει τον κόκκινο να παίρνω τα λεφτά όλης της ώρας. Ναι. Και αρχίζει και σε υπονομεύει, ένα με σκοπό να σε διώξει, ή θα κάτσεις μέχρι το τέλος. Να σε έχει λέω ότι στην τύχη είναι τα παραδείγματα, δεν έχει. Δεν έχει σχέση όμως. Πρόσχε. Όχι, θα δει. Βρε καλά κάνει. Κατέληξε. Να σε μέχρι το τέλος να σου πω, α σε πέρασε να τελειώσω και θα μου πει. Θα κάτσεις μέχρι το τέλος, να σε έχει. Τέλος πάντων να σε διώξει. Να με υπονομεύει, να έχει για δυο. Ή θα πηγαίνει, θα φύγει και θα πα στο επόμενο ραδιόφωνο και θα πει: Κοιτάξτε, εγώ το μεσημέρι ήμουν πρώτο στην ώρα μου. Μπαίναν όλοι αυτοί τηλέφωνοι, είμαι ο καλύτερος. Όπως αυτή τη στιγμή ο Πογιέτη έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό που είναι ο μόνος, δεν έχει χάσει σε ντέρμπι κανένα. Ο Πογιέτη, έτσι δείτε τα. Και, και κοίταγε και σκεφτόταν ότι θα χάσω το κύπελο, θα χάσω και τα πλέι-οφ και άντε να βρω μετά δουλειά. Τώρα ο Πογιέτη θα βρει καλή δουλειά. Και δεν ξέρω, τα πώ λέτε στην Αθήνα δεν ακούγονται αυτά. Καλέ μου άνθρωπε, ο Πογιέτ έβαλε τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Ναι, αυτό το έκανε, αλλά σου λέω σκέψη το. Καλά, αν δει κανένα. Όταν τολμήσανε. Όταν τολμήσανε στην ομάδα που αγαπά εσύ και φωνάξαν Ερνέστο Βαλβέρδε, είχε τελειώσει την άλλη μέρα ο Ερνέστο. Τι λε, μωρέ, πότε το λε αυτό, για ποια εποχή. Στήλτονα, είσαι αδιάβαστο. Με αδιάβαστο δεν μιλάω, θα διαβάσει. Και με... Ο Κόκαλης την άλλη μέρα τον είχε τελειωμένο. Ισχύει αυτό που λέω ή όχι? Ισχύει. Παρακαλώ. Όταν θα είσαι διαβασμένος, ισχύει, θα μιλήσουμε. Ισχύει όμως. Δεν και... ήθελε να ακούει κάποιος να είναι παραπάνω από αυτόν. Μισό λεπτό. Ισχύει όμως και το άλλο. Ότι ζήτησε λεφτά ο Βαλβέρδε. Ζήτησε πριν, ζήτησε έξτρα χρήματα. Είπε κανείς όχι. Όπως και ο Πογιέτ σου λέει, εσύ θα έρθει πρώτα αθλητισμό, θα πληρώσει κουφάλα. Ρε, εσύ... Δεν έχει, να... Δεν έχει να... να πάρουμε το Σιμόε Κόφτη μόνο και να έχουμε τον Αραβίδα. Και τον Αραβίδη, τον Αραβίδη και ο οποίος είναι και εξαιρετικός. Και τον Τσιμπούρη. Εξαιρετικός. Πάρ' το για στον Ιρακλή στη θέση του Βέλγιου τώρα. Για να βγεις πάλι 12ο. Παρακαλώ, γιατί πάμε. Δίπλα στο Βέλγιο θα μεγαλούσε. Καλησπέρα, ρε! Στο Βέλγιο. Δεν θα μεγαλούσε καθόλου. Όχι, στη θέση του Πασά καθόλου δεν θα μεγαλούσε. Κάτι θα τρύπαγε από εκεί. Σωστό. Έλα, φίλε. Έλα, ρε, Βλάχο. Καλησπέρα, ρε. Οχ, τώρα αρχίζουν τα όργανα. Για λέγει. Τι έγινε, ρε, ράντισαν τους αεκτήδες, βγήκε ο Ρίζινα να μιλήσει κατά του Πογιέτ. Ναι, ρε. Λοιπόν, άκου πως ήταν τα πράγματα. Άκου παλικάρι μου, γιατί σε σέβομαι, σε εκτιμώ, αλλά πρέπει να ακούς κάποια πράγματα. Λοιπόν, μεγιστότατε ευεγέτη της ομάδας μου. Σήμερα πριν τον ημιτελικό θα πρέπει να βγεις να δώσεις συνέντευξη τύπου δημόσια. Και να πεις ότι εγώ ο Δημήτρης Μελισανίδης δεν σας δουλεύω 3 χρόνια που έχω πάρει στην ΑΕΚ. Δεν έκανα κολοτούπα όταν μιλούσα για κάθαρση του ποδοσφαίρου και ο Κοντονής μου έδωσε μια τεράστια ευκαιρία να το προσπαθήσω. Για να μην χάσω τα ευρωπαϊκά έσοδα. Ότι δεν τα έχω βρει με την Original για να μην με ζαλίζουν πολύ. Ότι δεν τα έχω βρει με το Μαρινάκι. Και ότι δεν έδωσα πριν από 2 μήνες χαρτάκι στους ποδοσφαιριστές μου να φάνε το Πογιέτ γιατί αρνούμε να βάλω λεφτά στην ΑΕΚ. Ότι δεν έχω κόμμα να κάνω πρωταθλητισμό. Πού είναι η Original, οι επαναστάτες να βγουν και να μιλήσουνε. Που ο Τίγρης έγινε χαρτάκι. Να τους πω ότι αν δεν το κάνει αυτό και δεν είναι ποδοσφαιριστές. Μα πρέπει κάποιος να τους πει ότι δεν παίζουν ούτε στο ΠΑΟΚ ούτε στον Ηρακλή που συμβιβάζονται με 4η, 5η και 8η θέση. Παίζει στην ΑΕΚ που είναι υποχρεωμένη να κάνει πρωταθλητισμό. Κύριε Μάνταλο και κύριε Μπακάκη και κύριε Τίτακ. Σήμερα το βράδυ αγαπητέ Κωστήρα αυτό που λέει θα τρώει μίγα σίδερο και το κουνούπι πάλι με 4-3-2-1. Θα το δει σήμερα. Θα παίζουν σήμερα για να σκυλιάσουν. Για να βγουν αύριο τα μίντια και να πούνε. Ο Πογιέτ έφταιγε,
Φράγκη. Έχεις δύο μήνες που σέρνεσαι και παρεμβαίνεσαι να φύγεις αύριο από την ΑΕΚ Μελισσανίδη. Αυτή είναι η διαφορά με το ΠΑΟΚ εμένα. Δεν φοβάμαι να μην φύγεις. Ο ΠΑΟΚ φοβάται να μην σου φύγεις ο Σαμίδης γιατί για να μην κυρίσεις το Μάκη. Σωστό, σωστό. Εγώ θέλω να φύγεις αύριο. Δεν είσαι για την ΑΕΚ. Άσε να την πάρει κάποιος που θέλει να βάλει πολλά και να βγάλει πολλά. Γιατί εσύ θέλεις να βγάλεις λίγα χωρίς να βάλεις καθόλου. Τσεσερί. Κατάκι αύριο να φύγεις. Άντε γεια. Στον επόμενο. Κύριος, ναι, αυτή είναι όχι χαρακτηρισμούς. Αυτή είναι ο παδί, βρε. Αυτή είναι ο ναι. Παδί, βρε γατάκια που έχετε τον ΠΑΟΚ πέμπτο και κάνετε γιορτή με κουστούμια, βρε. Τα κουστούμια σας μάραναν. Μπράβο στις οπαδούς που θα πάνε να πούμε στην, με το Ζαΐρι και θα κάνουν εκεί πέρα μπιφτέκι, σουβλάκι, ρετσίνα και οι άλλοι θα πάνε, λέει, υποχρεωτική, υποχρεωτικό το κουστούμι, ρε. Άκου να δεις ο Κανελάκης δίθηκε μα και είναι το μουσι 40 βαθμοί Κελσίου έχει ανάψει να πούμε σαν, σαν τι να πω ρε φίλ, πάμε στον επόμενο φίλο ρε. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, γεια σου. Ναι. Γεια σας παιδιά. Νάτος. Μη μου μαρσάρεις Κυρκώστα, μη μου συγχύζεσαι με αυτό το κόκκινο, πάρ το χαλαρά. Όχι, δεν συγχύζω. Μη. Όχι, ίσα ίσα. Απλά του ζήτησα και συγγνώμη αν τον δυσαρέστησα. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Την εφημερίδα που παίρνω την Αθλητική κάθε μέρα, πάνω από 5 φορές έγραψε ότι ο Πογιέτ με τον Μπάγεβιτ δεν μιλούνται. Ποια εφημερίδα το έγραψε? Η Αθλητική ημέρα. Ναι. Η Αθλητική ημέρα και η Αθλητική νύχτα. Έτσι λέγεται. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, η εφημερίδα. Ότι δεν μιλούνται. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον το Μπάγεβιτ, κάνουν το κορόιδο τώρα οι original, επειδή είναι υπό τη σκέπη του Μελισσανίδη, ενώ τον κυνηγούσανε και δικαιολογημένα τον κυνηγούσανε, γιατί εδώ στα δικά μας τα μέρη λέμε ότι Σέρβος και χωροφύλακας φίλοι δεν γίνονται. Λοιπόν, τον κυνηγούσανε επειδή επιτροχανά, ενώ το Γενάρη που τη χρονιά που τον είχε προπονητή η ΑΕΚ είχε κλείσει με τον πρόεδρο του Πανηλιακού, τον Σταυρόπουλο, Τζόρτζεβιτς και Γιαννακόπουλο, είπε δεν κάνουν, γιατί μιλούσε με τον Ολυμπιακό από το Γενάρη αυτός και του κακουφάνηκε τώρα που πριν από δύο μήνες ανακοίνωσε. Αυτός μιλούσε από το Γενάρη με τον Ολυμπιακό, είχε συμφωνήσει με τον Μουσκοτά. Συγγνώμη κύριε Κώστα, μια απόλυτη. Όχι, να τελειώσω. Παρακαλώ. Και μετά. Λοιπόν, είχε συμφωνήσει με τον Κουσκοτά και τι έκανε. Επαγγελματίας είναι, σωστά. Πήγε στον Ολυμπιακό και απογύμνωσε την ΑΕΚ παίρνοντας Σαμπανάζοβιτς, Μπατίστα, Αλεξανδρή στον Ολυμπιακό. Αυτά οι original δεν τα ξεχάσανε. Γιατί όσο ήταν προπονητής αυτός στην ΑΕΚ, λοιπόν, και τους φύλακες στις πόρτες που Σέρβοι ήταν που μπαίνανε, και αυτό το ξέρω από μέσα. Όσο λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, επειδή δεν αρνούμε ότι πρόσφερε κιόλας, όσο λοιπόν αυτός ο άνθρωπος υπάρχει σε αυτήν τη θέση, ο οποιοσδήποτε προπονητής θα προσλαμβάνεται στην ΑΕΚ είναι από χέρι υπονομευόμενος. Λοιπόν, σ' ακούω Γρηγόρη. Για μένα, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα, εγώ με σένα, εργαζόμαστε κάτω από την ίδια εταιρεία, την ίδια σκέπη, και το βάζουμε τον εαυτό μας πάνω από την εταιρεία και το δίνουμε στη φόρα παρτίδα, βάζοντας το ατομικό συμφέρον πάνω από την εταιρεία και την ομάδα, είναι λάθος. Και αυτό έκανε ο Πογιέτ. Έτσι νομίζει ο Κόκκινο. Εγώ είμαι σε όλα τα υπόλοιπα. Σε όλα τα υπόλοιπα συμφωνώ με το Βλάχο πριν. Και με το Φαλακρό 100%. Για μένα ο Μελισσανίδης αδικεί την ΑΕΚ με τον τρόπο που διαχειρίζεται. Περισσότερο κάνει διαχείριση παρά οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, φυσικά κανένας δεν χαρίζει, αλλά. Τι έπρεπε να κάνει ο Πογιέτ, κατά την άποψή σου? Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να. Με γραπτή ανακοίνωση και να πει τώρα ότι ξέρει. Τι να πει ο Πογιέτ? Στο τέλος. Ο Πογιέτ προστάτευσε τον εαυτό του. Ναι, σεβαστό. Γιατί τις τριάρες. Ως ένα σημείο σεβαστό. Τις τριάρες που φάνηκε ότι έρχονται κι άλλα. Το ότι τον τρυπούσανε. Δεν είναι Αναστασιάδης να κάτσει να τον τρυπάρει με 4.000. Σου λέει άντε να φύγετε από εδώ πέρα. Ναι, βρε άντε από εκεί. Δεν σε κακίζω. Λοιπόν, γιατί και ο Αναστασιάδης που έβαλε την ομάδα πάνω από τον εαυτό του, τον πελά του βρήκε. Τι έβαλε την ομάδα πάνω από τον εαυτό του? Έβαλε την ομάδα πάνω από τον Άγγελο. Ναι. Και σου λέει όχι, εγώ αν τη βρω τη λύση. Και στο τέλος βρέθηκε δαρμένος.
Του τρύπησε με τις βελόνες. Συνοηθήκαμε. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Εγώ με τον προπονητή, με τον εργαζόμενο, εσύ που είσαι κομμουνιστής της πλάκας, θα είσαι με τους εργοδότες. Πάμε από πάμε στο τελευταίο για το ημίωρο. Για το ημίωρο, ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν θέλω να εκφράσω την άποψή μου για τα συζητηθέντα τώρα για Πογιέτ και για ένα σχόλιο του κ. Κόκκινου. Μπορώ να το κάνω πολιτισμένα. Πολιτισμένα και απολύτως θα το κάνω. Όχι, απολύτως θα μην το κάνετε γιατί θα θυμώσει ο κ. Κόκκινου. Δεν θέλω να φωνάξω, θέλω επιχειρήματα. Λοιπόν, λέω το εξής για να τελειώνουμε γρήγορα. Όσον αφορά εσένα, Γρηγόρη, ναι, στο θέμα των 20 εκατομμυρίων τη περιφέρεια προ την ΑΕΚ, να σου διευκρινίσω ένα σημείο. Ναι. Τα λεφτά δεν θα δοθούν για το γήπεδο. Τα λεφτά θα δοθούν για να διαμορφωθεί ο πέριξ του γηπέδου. Για το γήπεδο είναι, φίλε, μην παίζουμε, σε παρακαλώ. Άκουσε με, είμαι σε θέση, το ξέρω πολύ καλά. Και δεν απευθύνεσαι σε ηλιθίους. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με πολύ δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Άκουσε με λίγο. Στείλτονα. Στείλτονα. Δεν υπάρχει λόγος. Να συνοηθούμε μια και καλή. Όταν μιλάτε με τον δημοσιογράφο, μπορείτε να κάνετε μαγικές ερωτήσεις και να δείτε αν λέει βλακίες. Για να γίνει ένα γήπεδο υπάρχουν κάποιες παράμετροι. Φυσικά και πρέπει να και έχουν γίνονται γήπεδα και λένε και τι θα γίνει γύρω-γύρω και θα έχει πάρκινγκ και πόσα δέντρα θα έχει και πόσα πάρκα θα γίνουν και πόσα αυτά είναι, και μπορούν να δικαιολογηθούν. Δημοκρατία. Καταρχήν αυτή τα χρήματα, είναι, τα χρήματα που έβγαλε η κυρία που έβγαλε δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν για την ανέγερση του γήπεδου. Και σου λέει να για τον περιβάλλοντα χώρο. Τα βαφτίζουν όπως θέλουν. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις διάλογο. Όχι, φίλε. Γιατί βγαίνει και λέει. Αυτή είναι η δημοκρατία σου. Όταν βγαίνει. Γομάρι. Όταν βγαίνει. Πες με γομάρι. Ένα βουκοδονόσο. Προτιμώ να είμαι ντόμπρος και να με πει ο άλλος ότι είμαι αγενής. Εγώ αν είμαι ακροατής, ναι, και με κλείσεις έτσι, ναι, παίρνω το κόρτο μπάρκο με ένα ρόπολο, σου τραβάω μια στο δόξα πατρί. Ποιο κόρτο μπάρκο. Εσύ. Εγώ να είμαι ακροατής, ναι, και να με φερθεί ο παραγωγός έτσι, ναι, ανέβηκα πάνω. Προαγωγός, όχι. Okay. Μπαούλο θα σε έκανε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ακούσου σου λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, περισσότερο χρώμιο και δέρμα και ένα εντελώς νέο επίπεδο κορυφαίας ποιότητας υπόσχεται η σειρά πολυτελών αυτοκινήτων της Ford που συνδυάζει τελευταία λέξη τεχνολογίας και την άνεση και την υψηλή αισθητική. Αν πιστεύετε ότι αυτό σας αξίζει, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τη Ford Βροχή της Χατζής για να οδηγήσετε τα νέα πολυτελή μοντέλα της Ford. 18 με 24 Απριλίου μπορείτε να κάνετε test drive στο επιβλητικό Ford Mondeo Vignal, στο νέο Ford Galaxy, το νέο S-Max, αλλά και τη θρυλική Mustang. Μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29, και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το Ford με ασυναγώνιστη τιμή και ως και διπλό όφελος απόσυρσης. Καλέστε σήμερα το 2311-476-241. Ο κύριος Παπαθανασάκης τον κάλεσε ο κύριος Σαββίδης για τα γενέθλια. Θα πάει. Κάλεσε και τον Μελισανίδη, θα πάει. Δεν με νοιάζει ο Μελισανίδη. Κάλεσε και τον Μελισανίδη, θα πάει. Δεν ξέρω. Ο Μελισανίδης έχει μάτς σήμερα. Εσύ ο δικός θα πάει. Ο Μελισανίδης έχει έχει ιδιωτικό τζετ. Μπορεί 9 η ώρα να έρθει. Τζετ έχει. Ναι. Καλά, 9 παρατέταρτο τελειώνει το μάτς. 9 η ώρα τι είναι, με πύραυλο θα έρθει, με τον Απόλλων 21 θα έρθει. Έχεις υπόψη πόση ώρα είναι η πτήση Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη. Ο ΆΚΑ Βενιζέλος ξέρεις πόσο είναι. Έχει τζετ, ρε κόκκινε. Δεν είναι ελικόπτερο, πάει από το ΆΚΑ. Ελικόπτερο. Ναι, φυσικά γιατί. Πόσο κάνει το ελικόπτερο να έρθει εδώ. Μέχρι να και με να κάνω. Με ένα ελικόπτερο πάει στο Βενιζέλος και πετάει. Σιγά το πρόβλημα. Άμα θέλει. Η ερώτησή μου δεν ήταν για το Μελισανίδη. Η ερώτησή μου ήταν για το Παπαθανασάκη. Θα πάει. Ως τι τον κάλεσε. Ως τι τον κάλεσε. Ως θεσμικός. Ως γκαρασγέρι. Ως τι τον κάλεσε, ρε. Ως πρόεδρο του Ηρακλή. Θα πάει. Οφείλει να πάει, δεν ξέρω. Κάλεσε και τον κύριο Μαρινάκη. Κάλεσε και τον Μαρινάκη. Ναι, όλους τους κάλεσε. Θα πάει ο δικό σου. Δικαίωμά του να πάει. Αν τον κάλεσε. Είπε δεν θα πάει. Το εγκρίνει αυτό. Να εγκρίνω. Ναι. Δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Δεν το πήγε. Τι, γιατί δεν πάει. Στο Μακεδονία Παλά γιατί πήγε. Τι ζήταγε εκεί. Αυτό είναι δικό σου ρεπορτάζ. Εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν έμαθα ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρει. Όχι. Χαϊβάνι. Δεν το αμφισβητώ. Αλλά σου λέω, εφόσον, εφόσον κάλεσε του προέδρου όλων των ομάδων, κακώ δεν πάνε. Ο δικό γιατί δεν πάει. Κακώ δεν πάνε. Στο Μακεδονία γιατί εγώ πήγε. Λέω ότι. Στο ξενοδοχείο γιατί πήγε. Και δεν πάει εκεί. Δεν το γνωρίζω. Αλλά δεν το ξέρει. Για μάθε το και πε το μου. Το χρωστούσα. Ο Φαλακρός. Σε μένα το λες. Έχουν υποθυμίσει οι πάντες. Ψάχναμε τώρα, έχουμε κάνει άνω κάτω τον κόσμο. Δεν κάλεσε όλους τους πρόεδρους.
Καμία σχέση. Το 40 ψήφι τώρα. Άλλο να κάνουν όλους τους προέδρους και σιγά να σου πω κάτι. Ας τάσκανε ο Παθανασάκης στον Ηρακλή. Ας ήταν ο Ηρακλής να μην είχε θέματα αδειοδοτήσεων. Ας ήταν στα play-offs ή οτιδήποτε. Και ας πήγαινε να τον σταυροκοπήσει. Θα τον έδινα την ευχή μου και 10 φιλιά και 10 αυτοκίνητα και λιμουζίνες τον πάνε στη γιορτή του ΠΑΟΚ. Να πήγαινε. Το έκανα εδώ. Ας είχε τον Ηρακλή στον αφρό. Ας τον έκανε καλά τη δουλειά του. Θα τον σταυροφιλούσε και τον. Εγώ θα τον πήγαινα στο Μέγαρο. Ναι. Να μην είσαι πιωμένος, μόνο μην τον τράγει. Εγώ θα τον πήγαινα στο Μέγαρο. Θα τον έπαιρνα εδώ πέρα στους ώμους και θα τον πήγαινα. Ως τι θα τον έπαιρνα. Ως φίλος του Ηρακλή. Ναι. Θα τον πήγαινα στους ώμους. Δηλαδή να μην πάει στη γιορτή επειδή δεν είναι καλά τον Ηρακλή. Σε έσωσε. Ρε φίλε, με έσωσε. Τι σε έκανε. Οκ. Ακούγεσαι. Με ανέβασε. Και σε έσωσε την άλλη χρονιά. Έπεσες. Το αύριο θα δείξει πολλά. Δεν βιάζομαι ούτε να κατακρίνω. Ούτε να προκρίνω πριν. Λοιπόν, η οπαδή του Ηρακλή, κοίτα να δει γκαρασγέρι. Έτσι και πα εκεί πέρα θα έχει να κάνει μαζί μα. Συν τη άλλη, όχι ότι δεν θα τα έχει μαζί μα, θα έχει πρόβλημα. Επειδή είσαι λουλού πολυτελεία, εγώ απαντάω ευθέω. Εγώ είμαι λουλού πολυτελεία, κόκκινε. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που έμαθα τι ισχύει. Ο άνθρωπο ήθελε να πάει. Επειδή δεν παραμυθιάζω τον κόσμο, λέω ότι αν ήταν σε όλα εντάξει με την ομάδα, θα τον σταυροφιλούσε και τον έστρεμε να πάει. Δεν χρειάζεται, κοκκινά, να τον σταυροφιλούσε ή αν φρομοκοπούσε σου ίσχυ ή αν τράκερε στον δρόμο. Δεν μα ενδιαφέρει. Εντάξει, τώρα με έκανε τα μούτρα από κοιμά. Εμά μα ενδιαφέρει ότι τον είπανε να πάει. Αυτό απάντησε όχι γιατί είναι φοβισμένο, είναι η τσίρλα να πούμε στο παντελόνι από το φόβο που με συγχωρεί. Ναι, είναι δυνατόν ο Ηρακλής δεν παίρνει αδειοδότηση και εσύ άτρεξε γάμου και πανηγύρια. Αυτή είναι η ερώτηση. Απλά και ωραία. Πήρε ο Ηρακλής αδειοδότηση, όχι. Και πήρε αναβολή για Δευτέρα και δεν έχει τελειώσει. Και δεν θα πάρει και σε γιορτές. Βρε, άντε τράβα και βρε τα λεφτά τώρα. Του καθορίζεις εσύ την γιορτή. Ο παδός έτσι του είπε. Του είπε ο παδός. Αυτά του είπε ο παδός. Ναι. Κατάλαβες. Όταν τραβούσε στο παλέ. Ο παδός έκανε πορείες και έτρεχε να κρατήσει τον Ηρακλή στην κατηγορία όταν γίνονταν τα σκάνδαλα. Άιντε. Και αυτός που έπεσε ο Ηρακλής ο παδός ήταν ο Γιάννης Τάκης. Όταν έριξε τον Ηρακλή. Και αυτός ο παδός ήταν. Λοιπόν, και ο μπαμπάς, ίσα και όμοια με αυτούς που ήταν στους δρόμους. Και ο μπαμπάς του Γιάννη Τάκη και ακόμα πιο πολύ ο παδός του Ηρακλή ήταν. Και τον λοιπόν, βάζεις ίσα και όμοια με αυτούς που δεν δικήσαν ποτέ. Ο παδός είναι. Okay, ο παδός είναι. Λέω εγώ όμως τώρα. Όταν πήγε ο Παπαθανασάκης στη Μακεδονία Παλάς, τότε γιατί. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πραγματικά. Τι στο διάλογο. Κάτι που δεν το γνωρίζω. Τι γνωρίζεις, όταν γνωρίζω κάτι. Αυτά τα λες εσύ. Και ούτε πρώτη βλακία. Πλέον τελευταία είναι. Ο κόσμο περιμένει. Δεν πήγε δηλαδή ο Παπαθανασάκης. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα δεν το γνωρίζω. Το Ηρακλής ΠΑΟΚ 3-3. Δεν το γνωρίζω. Μισό λεπτό. Κοίταξε. Εγώ όταν έχω να αμφισβητήσω κάτι το αμφισβητώ. Δεν αμφισβητώ, αλλά δεν το γνωρίζω. Για κάτι που δεν μπορεί να είναι μπροστά. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Μελισσανίδης στο σπίτι του. Το ίδιο πράγμα. Απαντάω για να τελειώνουμε και αυτό. Αν πήγαινε ο Μελισσανίδης στο σπίτι του Μαρινάκη πριν το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και βγαίναν 3-3, τι θα λέγαμε εδώ, ρε. Πες ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Απαντάω υπεύθυνο. Αν πω ό,τι θέλω, ναι. Το ραδιόφωνο θα φτάσει στην Καπερναούμ. Γι' αυτό λέω αυτά που πρέπει να πω. Πάει στον κόσμο. Ποια είναι αυτά που πρέπει. Γι' αυτό σου λέω. Δεν μπορεί να κάνει. Στη Βηρητό θα πάει το ραδιόφωνο. Όχι, ρε φίλε. Ναι, αυτό που θα. Άμα τα πω εγώ. Είπες, ναι. Στο Κάιρο θα πάει. Είπες ότι ο Σαββίδης συναντήθηκε με. Με Φερετζέδανο Ανδρών. Από αυτά που είπες ότι ο Σαββίδης. Ναι, είπα ότι ο Σαββίδης. Πήγε στο σπίτι του Μαρινάκη. Πει, ναι, το είπα. Το ίδιο πράγμα σου απάντησα και για το Σαββίδη. Ότι τι. Σου λέω δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν αμφισβητώ αυτό το πράγμα. Δεν αμφισβητεί. Ναι. Αλλά δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζει. Πράγματα που δεν μπορώ να τα γνωρίζω. Εσύ όλα τα ξέρει. Πώς δεν το ξέρει αυτό. Ούτε για το Σαββίδη με τον Παπαθανασάκη το ξέρω. Δεν το ξέρει. Ούτε για το. Στην Μακεδονία Παλά δεν το ξέρει ότι πήγε. Έχει σχέση το αν ξέρω. Δηλαδή εσένα δεν ξέρω τι όλοι οι φουσκωτοί στην πόλη δεν με έγινε φίλοι σου. Τρεις φουσκωτοί εμένα με είπαν ότι ήταν εκεί και το συνοδεύανε. Και μάλιστα υπόθηκε μεταξύ τους γιατί κυκλοφορεί ένας με μπράβους και τέτοια. Δεν τα ξέρεις. Εσύ που οι φουσκωτοί είναι φίλοι σου όλοι, μπράβοι όλοι αυτοί. Η νύχτα όλοι. Συνέχισε. Ένα θέμα τα πεθαμένα σου τράβα στον κόσμο. Τα τρία εντάρια είναι δικά σας. Τα τρία εντάρια δικά σας. Ανισόρροπη. Όταν θα είσαι ευγενικός με τον κόσμο. Δεν είμαι ευγενικός. Εγώ δεν είμαι ευγενικός. Εκπατρός. Δεν είμαι ευγενικός. Όχι, ο Μπάσου μια χαρά ήταν. Μην πειράζει. Ναι, βεβαίως. Πολύ ευγενικός. Εσύ είσαι ζώο. Ευγενέστατος ήταν. Εσύ είσαι ζώο. Πάμε στον κόσμο ένας. Ένας ρε. Όποιος άλλος θέλει. Η άλλη είναι στην παραλία. Και να σου κάνω και την άλλη την ερώτηση ρε. Αυτή που θα πάει. Έχει πληρώνει ο άλλος παίρνει τηλέφωνο. Ας περιμένει. Πληρώνει. Τα αντερά του πληρώνει με αριστερή κυβέρνηση. Και ο άλλος... Με αριστερή κυβέρνηση πληρώνει τα αντερά του. Ας περιμένει. Σπόρια από πού, από το Λίτλ είναι. Περίμενε να μου δώσει. Να μου δώσει και εμένα. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, άντε, ας πάμε στον κόσμο γιατί θα ξεφύγω. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Τι είναι αυτό, τι κλείψιμο είναι αυτό που έκανε τώρα. Ποιο είναι κανένα κλείψιμο. Ο άλλο είναι άγιο μπροστά σου, αυτό που είπε για τα σπόρια. Πάμε ρε. Πάμε ρε φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Γεια σα. Γεια σα. Ρε παιδιά, αυτέ τι μέρε
που αποφασίστηκε ότι δεν θα κατέβει το K17, μετά λέγανε για το K20. Λέγανε για το K20. Το K. Το K. Ναι, ήταν να κατέβουν οι μικροί να παίξουν. Έχω την ενημέρωση. Συγγνώμη, τώρα έχει ενημέρωση. Πριν πει οτιδήποτε, ότι θα ανακοινώσει σήμερα. Τι θα κάνει. Μπράβο, μπράβο, στη γιορτή και μαθαίνω, παίρνω το ρίσκο και λέω, μαθαίνω ότι δεν θα κατέβει. Δεν θα κατέβει, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν λέγατε τίποτα. Δεν με ενδιαφέρουν τα site, τη γράφουν. Γιατί δεν βγαίνουν τώρα αυτός ο Ολλανδός και οι άλλοι και γιατί βιάζεσαι, ρε φίλε. Περίμενε. Ανακοίνωσε ο ίδιος θα κάνει. Μα γράφαν τα site, αυτό λέω. Δεν το έβαλα από τα ρε φίλε, όταν θα ακούσουμε τα χείλη του ιδίου του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, του μεγαλομετόχου να λέει τι θα κάνει. Να βρίσεις εμένα, το Ραπτόπουλο, τους ακροατές, ό,τι θες. Πριν πει οτιδήποτε, να συζητάμε περί ποιου θέματος, περί ανέμων και υδάτων. Πες ό,τι γουστάρεις. Και δεύτερον, να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ δεν φοβάται να φύγει ο Σαββίδης. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι ούτε Ηρακλής ούτε ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι συνηθισμένη. Βέβαια, άμα φύγει ο Μελισσανίδης, θα ξαναπάει στην τέταρτη εθνική. Δεν τους νοιάζει. Έχουν εμπειρία. Εμείς όμως δεν είμαστε ούτε ΑΕΚ ούτε Ηρακλής ούτε Άρης. Φίλε, έχει χάρη που έχει τα 90 σου χρόνια σήμερα. Γιατί πολύ εύκολα, αν δεν είχε έρθει αυτός ο Άγιος άνθρωπος να βγάλει ένα σκασμό. Σε ρωτάω κάτι. Αν δεν είχε έρθει αυτός ο Άγιος άνθρωπος να βγάλει ένα σκασμό εκατομμύρια. Ναι. Γνωρίζει και μπορεί να υπογράψει ποια θα ήταν η πορεία του ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ, φίλε. Εγώ. Εννοείται ΠΑΟΚ είμαι. Είσαι ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Είσαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κρατηθεί στη μεγάλη κατηγορία και θα ήταν όλα καλά και γελικά πλασμένα. Εγώ πιστεύω σε ένα τέτοιο τεράστιο σύμβολο. Απάντησε μου. Άστορα, να απαντάει ρε κόκκινε. Σίγουρα, απαντάω αυτό που κάνω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι άμα δεν ήταν ο Σαββίδης σε αυτό το τεράστιο σύλλογο. Φίλε, πότε είσαι γεννημένος. Τι? Πότε είσαι γεννημένος. Το 72. Μάλιστα. Πού γεννήθηκες. Στη Σοβιετική Ένωση. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πότε ήρθες. Το 92. Το 92. Μάλιστα. Σε καλύτερη ηλικία. Ξέρεις τι σημαίνει ΑΕΚ, φίλε. Βεβαίως και ξέρω. Είναι μεγάλη ομάδα. Το κεφάλι σου ποντιακό είναι, ροσοποντιακό, τετράγωνο, δυνατό. Πόντιος. Ναι. Άμα πέσουν τα κύπελα και τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ στο κεφάλι σου, φίλε, 48 μέρες θα είσαι στο Ιπποκράτιο με διάσηση. Δεν είσαι εσύ ΑΕΚ. Εσύ δεν είσαι ΑΕΚ, βρε, με τον Πλατανιά τέρπι παίζεις, βρε. Δεν είσαι ΑΕΚ, εσύ Ρώσο. Με το τετράγωνο κεφάλι και τη μητάρα και την αυτάρα, εσύ Ρώσο. Μα γι' αυτό πέσανε. Εσύ είσαι Τούρκος τότε, αν είμαι εγώ Ρώσος. Τι είμαι εγώ Τούρκος. Ας είμαι Τούρκος. Ρώσο να σου πω Τούρκο. Και τι άσυγα, εγώ μείνεις που με έπαιζε Τούρκο. Γιατί το μιλάς έτσι. Τώρα αντιστοιχό είναι αυτό που λες. Γιατί και εσύ και ο φίλος. Μπορούμε λίγο να με σοβαρή. Και εσύ, άντε αυτός είναι βλαμμένος. Εσύ τώρα γιατί πέφτει το επίπεδο του, ρε φίλε. Τη Ρωσία δεν γίνεται. Εσύ είσαι πόντιος τώρα, είναι να τον αντιμετωπίσεις έτσι. Εντάξει, συγγνώμη, ζητάω. Αυτό είναι δηλωμένο, βλαμμένο. Άστο. Από του 50 τελικού, οι 40 που γίνανε κάτω στην Αθήνα. Έλα, δεν μπορούσε να είναι 92 εδώ και ξέρει και του τελικού. Από το 93 εγώ στο γήπεδο είμαι, στη Τούμπα. Στη Τούμπα είσαι. Δεν είχα να μάτς, να σου πω. Μήπως ήσουν και από αυτού που διώξαν τον Βουλινό, δηλαδή. Έλα, ρε, που θα πει για την ΑΕΚ. Είπε τη γνώμη του και καλά κάνει και την ΑΕΚ. Έλα, που μιλά για την ΑΕΚ εσύ τώρα, μωρέ. Απλά. Πώ το πε. Έπεσε την Δέλτα Εθνική. Έπεσε την Δέλτα Εθνική. Όχι, έπεσε την Γάμα Εθνική. Α, έστω, Γάμα. Έπεσε Γάμα. Για την ΑΕΚ μπορεί να πει και για δύο. Αν θες να με ακούσει, φίλε μου, ένα πράγμα. Πες για τον υπάλληλο που πέγα στο δρόμο για το δημόσιο. Πες για 1.200, για τα 20 εκατομμύρια που δώσανε για, και τα βαφτίζουν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Και τα Champions League που έχει παίξει η ΑΕΚ. Πού ήταν δυστυχώς το ΠΟΚ δίνει το δικαίωμα σε Ραπτόπουλους και σε άλλους να λένε αυτά που λένε. Το ΠΟΚ. Εντάξει, όχι ότι είναι μικρή ομάδα. Το ΠΟΚ. Εντάξει, να σε καλά. Για χαρά, φίλε. Να σε καλά. Το ΠΟΚ, βρε Ηρακλάκο, που σε πιάσε με την έπιασε με δωροδοκία και δεν έπεσε. Ενώ εσύ φτερνίστηκε ο Βέλη. Με το Γαλατίδι στις Σέρες, το ξέχασες. Δεν ξέχασα τίποτα. Και τιμωρήθηκε από το επόμενο πρωτάθλημα. Γελάει ο κόσμος. Άρα σε μικρούλης που έπεσες. Χαϊβάνι. Χαϊβάνι, Ηρακλειδέα. Εσύ τι θέλετε, ρε πέτο, βρωμερό και δεν σε άφησε. Το 80 έπρεπε. Ρε πέτο που φορά γιανόλευκα και ξεφύγει τα χρώματα. Για την ΑΕΚ, εσύ βρε. Από το Σκιαπανίδη και τον Κόπανο και τον Αγόρου. 5 γκολ, 2 μάτσε έπαγε. Καλά, καλά. Άρα δεν φύγει από εδώ, βρε. Τέτοια τε, τελειωμένη ιστορία. Βοηδομούσιαρο. Ναι. Ντρέπεσαι να βουκοδονόσορα. Ναι. Λέγε, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Παίρνω πρώτη φορά στην εκπομπή σα χαρακτήρια καταρχήν. Άλλο κακό να μη σε βρει, φίλε μου. Κωστή. Μάλιστα. Η ΑΕΚ έδιωξε το προπονητή της τελικά. Ναι. Ναι, φίλε, τον έδιωξε το προπονητή. Έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα για μένα. Τι έκανε, ρε, ο άλλος είχε απαιτήσεις, ρε. Ο άλλος ήταν στέλεχος επιχείρησης, ρε. Ο άλλος είναι τέτοιο, είναι τσιμούχας.
Ο άλλο δεν, okay. δεν θέλει να δώσει ο άλλο. Όλα θέλουν να τα κάνουν οι άλλοι. Άιντε τώρα. Και original Μόκο. Καλά τα είπε ο εξή ο Βλάχο. Πολύ ωραία τα είπε. Μόκο, κυρία original. Του έχει και του ταΐζει χόρτο εκεί πέρα, του κοροϊδεύει. Δεν ξέρω τι του ταΐζει. Καλά κάνει και του ταΐζει. Πέρα από αυτό, είχα δει μια εκπομπή στο Μακεδονία TV με τον Γρηγόρη. Φορούσε ένα κουστούμι, ήταν σαν βουλευτή. Α, ναι, σε αυτά δεν ξέρω. Αν με ξαναβρήσει, αν τολμήσει και με ξαναβρήσει, θα σε κόψω. Πε ό,τι θέλει. Το παίρνω πίσω, Γρηγόρη. Πε ό,τι. Πες με βρωμόγρια, σατανόγρια, δεν είσαι χοντρός. Γιατί. Μην με ξαναπείς βουλευτή, εγώ δεν σε έβρισα. Συγγνώμη. Καταρχήν δεν λέγονται βουλευτές. Λέγονται βόλευτες. Ναι. Όταν σε κέρνω γεροφανός εκεί, οι καφέδες καλά ήταν. Δεν με κέρασε κανένας. Κανένας βουλευτής και κανένας πρόεδρος ομάδας δεν με κέρασε. Με τον ορφανό, ε. Μπορώ να μιλάω με όποιον θέλω. Τότε δεν ήταν. Γρηγόρη, με τον Καράγλου. Σε πειράζει που μιλάει για μένα. Με τον Καράγλου που έπαιρνε στα κονιά. Ο Καράγλου έκανε και πέντε πράγματα για τον Ηράκλειο. Έκανε και πέντε πράγματα για τον Ηράκλειο. Τα δίκαια πράγματα λέμε. Έλα, ζηλεύεις. Ζηλεύεις. Λέγε φίλε. Εγώ έπαιρνε κονιά με τον Καράγλου. Και παρακαλούσατε το Μαρινάκι και οι δυο. Ναι. Να σας σώσει. Έλα. Επειδή λένε ότι στον Ηράκλειο δίνουν πολύ έμφαση στις ακαδημίες και στον ΠΑΟΚ. Ήρθε, δοκιμάστηκε ένα παιδί στον Ηρακλή, στην ΚΑΠΑ 17, έκανε προπόνηση με την ΚΑΠΑ 20 πριν πάρα πολύ καιρό, πριν 5-6 μήνες. Το παιδί είναι παιχταράς και επειδή δεν έπεσε... Έλα, κόψτε, κόψτε. Το παιδί είναι παιχταράς, το λες εσύ. Δεν τον είδαμε εμείς. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Ένα λεπτό καθένας. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι λες να αποφασίσεις εσύ για το πόση ώρα θα μιλήσεις. Να κάνεις διαχείριση χρόνου, Κόκκινε. Άσχετε. Δεν αγράφεις κείμενα την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, λέγε. Κλείσε λίγο να πέσουν δύο φάπες λίγο εκτός αέρα. Χρόνια πολλά, καψούρα μου γλυκιά. Ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Ναι, για μην πάρεις άλλους, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Άκης από Αλεξανδρούπολη. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, πρώτον για τον Κόκκινο. Ναι. Για διορθώση, τα επεισόδια που έγιναν και έδωσε ο Νικολαίδης στους οπαδούς της ΑΕΚ ήταν στη Λιβαδιά και όχι στη Γκρέμα. Στο Ηράκλειο, φίλε, επιμένω. Και εγώ επιμένω ότι ήταν στη Λιβαδιά. Άκουμε, φίλε μου. Επειδή ήθελα να μπουν τζάμπα μέσα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Είναι επιμένεις, ρε φίλε, εντάξει, πες το. Άστο, στο αεροδρόμιο έγινε δουλειά. Άστο, φίλε. Τέλος πάντων, στο αεροδρόμιο, οκ, okay, έγινε, εντάξει, ό,τι πεις. Λοιπόν, στείλτονα, στείλτονα. Ό,τι πεις, ό,τι πεις, θα τα πεις στο πατέρα σου, στη μάνα σου. Ό,τι πεις. Άιντε, ό,τι πεις. Παρακαλώ. Την άλλη φορά που σου λέω κάτι είναι αδιαπραγμάτευτο. Την άλλη φορά που ήρθα... Είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Για αυτό που έγινε στην Κρήτη. Την άλλη φορά όταν ήρθε ο πυγμάχος εδώ, καλά. Τέσσερα χρώματα άλλαξες. Ναι, ναι, ναι. Από τα staff του πάω. Παρακαλώ. Ναι. Άμα δεν ήταν ο κλαδάς, ναι, το μάτι σου τάχε μπαούλο θα είχε γίνει. Έτσι. Παρακαλώ. Έτσι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, για τον άντρα. Θα έρθει πάλι κανένα εκπαιδευμένο εδώ πέρα. Λοιπόν, δύο πράγματα στα γρήγορα. Πρώτον, οποιοδήποτε πογέτ. Αν βάλει την ομάδα πάνω από τον εαυτό του, δεν πρόκειται να το αναγνωριστεί ποτέ από την ομάδα. Αντίθετα, θα το σουγκαρίσουν ακόμα πιο εύκολα. Τέλος. Δεν υπάρχει ένας πρόεδρος που να εκτιμήσει τέτοια στάση. Σωστή, βάζω την ομάδα πάνω από τον εαυτό του. Έλληνας οπαδός. Από κανέναν. Δεύτερον, για το φαινόμενο Μάνταλου που δεν σε σηκώστε και για τους οποιουσδήποτε Μάνταλους. Θυμάσαι όταν πήγε ο Βασίλης Δημητριάδης από τον Άρη στην ΑΕΚ. Ωραίος παίκτης. Ήταν ένας καλός center for. Πολύ καλός. Δεν σου έλεγε πουδενή ότι θα γίνει θρύο στην ΑΕΚ. Ο Βασίλης Δημητριάδης πήγε στην ΑΕΚ, έπιασε, μεγάλωσε η ομάδα χάρη στο Βασίλη Δημητριάδη και σε κάποιους άλλους. Μεγάλωσε και αυτός μέσα από την ομάδα, ναι. Και έγινε θρύο. Όταν σήμερα όμως, όταν σήμερα οι πρόεδροι δεν βρίσκουν τέτοιους παίχτες που να μπορούν από μόνοι τους να γίνουν θρύοι και δεν έχουν την πεποίθηση ότι η ομάδα τους θα μεγαλώσει, τότε προσπαθούν από την αρχή με το καλημέρα να πλασάρουν κάποιον σαν ήρωα για να τρέξουν τα ζώα να φάνε το σανό. Απλό είναι. Μάλιστα. Οι μεγάλοι παίχτες δεν έχουν ανάγκη τέτοιου προμοταρίσματος. Ή όταν έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα σου δεν έχεις ανάγκη. Γιατρέ, σε χαίρομαι γιατί αέρα. Συμφωνούμε και το είπες με τον πιο ωραίο τρόπο 100%. Δεν μπορώ να βάζω εγώ τον εαυτό μου πάνω από την ομάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Και κάτι τελευταίο, Γρηγόρη. Ναι. Επειδή στο ματς Λεβαδιακός ΑΕΚ 1-1 ήμουνα και είδα και ένα τρομερό. Είναι άλλο περιστατικό, περιστατικό εκεί. Είναι άλλο περιστατικό. Είναι και εκεί επεισόδια, αλλά δεν είναι αυτά στα οποία αναφέρεστε. Αλλά και εκεί έχει γίνει το έλα να δεις. Ρε, φυσικά έχει γίνει ένα επεισόδιο. Αλλά είναι άλλο περιστατικό. Πάμε επόμενη γραμμή. Η όλη δουλειά. Γιατρέ. Πάμε γρήγορα. Η όλη δουλειά
Έγινε για τους δύο που έδωσε το αεροδρόμιο στην Κρήτη. Έλα, πάμε. Εκεί τελείωσε ο. Πάμε, πάμε. Αυτό έλα. Για τους γνωρίζοντες. Έλα, ρε, πάμε τώρα. Δηλαδή, ο κάθε οπαδός θα κάνει κριτική το μεγαλομέτωχο για την παρτίδα. Τις παρτίδες που έχουν μεταξύ τους οι οπαδοί και ο πρόεδρος και η ομάδα θα είναι στην άκρη. Πάμε στον πρώτο τελευταίο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Ναι. Ναι. Ωραία, σατανόβρια είμαι. Αλλά τι άλλο θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τώρα του μέτρη της Ίντρικας, γιατί με έχουν πιάσει τα γέλια μας που βλέπω. Ποιος είναι ο μέτρη της Ίντρικας? Ποιος, ο Κώστας είναι, ποιος είναι. Α, τι θες να σου. Θεωρείς ότι ο Παπαδόπουλος λιποθύμησε γιατί δεν ήρθε το ρεστό? Ποιος Παπαδόπουλος? Του Ηράκλειου σήμερα που πήρε την αναβολή. Ο Παπαδόπουλος του Άβελ. Ποιον έχουμε αντιπρόεδρο? Ο Θόδωρος. Ναι. Λιποθύμησε. Έτσι το λέω, ρε παιδί μου, ηρωνικά. Δηλαδή ήμουν αρρώστησε και δεν πήγε. Αναβολή πήρατε. Ναι, τώρα δεν είναι γελία τώρα. Μισό λεπτό. Φίλε, δεν με ενδιαφέρει τη γελία, ειλικρινά. Δηλαδή με συγχωρείς. Πόσο άσχημα αισθάνθηκες, γιατί το χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια. Από τη μέρα που κέρδισαν τη δίκη, και ας με συγχωρέσουν οι νομικοί του Ηρακλή, όταν είχαν πει στο δικαστήριο ότι ξέρετε τότε στο γήπεδο του Μακεδονικού. Πήρε, λέει, την καρέκλα ο αέρας και έπεσε στο κεφάλι του Εμπέντε. Συγγνώμη, εγώ τους έκραζα την άλλη μέρα. Ρε παιδιά, πλάκα μας κάνουν. Δηλαδή αυτά που κράζουμε τα χρησιμοποιούμε εμείς. Αυτοί οι δικηγόροι τη δουλειά τους κάνουν. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα πω εγώ ότι ξέρεις, είμαι μια χαρά Ηρακλής, είμαι δίκαιος. Πλάκα ρε μου κάνετε. Ρε Κόκκινε. Ένας καζανοκέφαλος σαν τον Κόκκινο πήρε την καρέκλα, την πέταξε στο Κόκκινε, κεφάλι του. Όταν αφώθηκε ο Ηρακλής, τι είπε, σκάνδαλο. Αφώθηκε από τι? Πέταξε την καρέκλα. Ναι. Την πήρε, λέει, ο αέρας και ο Ηρακλής αδόθηκε. Ναι, εσύ, είπα, είναι σκάνδαλο. Πού, σε ποια εκπομπή το είπες? Στο σταθμό που δούλευα. Ναι, ναι. Είπε σκάνδαλο. Ναι. Πού είναι Κόκκινε? Αυτή είναι η διαφορά μας. Ναι, αυτή είναι η διαφορά μας. Μεγάλε Κόκκινε. Σε πίστεψε ο κόσμος τώρα. Λέγε, φίλε, πάρα. Okay. Ο φίλος έχει το θάρρος και λέει τι ομάδα είναι. Συντρέπεσαι. Εγώ δεν αγαπάω τα ντερά μου, Κόκκινε. Ηρακλής, Άρης, αυτά είναι για εσάς. Εδώ βλέπεις τη μήνυ και κατουργέσαι επάνω σου. Τελευταία. Καμία. Δεν σου δίνω καμία. Καμία δεν σου δίνω. Τον Κόκκινο. Ελά, παιδιά, ο Βόγλης είμαι, λέει την καλησπέρα μου. Ντίνος Βόγλης. Καλός. Ωραίος. Λοιπόν, αν και τον Μπογκέτ δεν το συμπαθώ, γιατί όταν σκόραρε κόντρα στη Τσέλσι με την Τότεναμ λίγο μετά την αποχώρησή του, πανηγύρισε σε ένα παιδί της Champions League. Αν δεν πήρε το μπάτζετ για μεταγραφές, το βρίσκω λογικό. Ήθελε να χτίσει ομάδα που μπορούσε. Δηλαδή δεν το καταλάβατε. Ήθελε να χτίσει ομάδα και μπορούσε στην ΑΕΚ, το Ζιόλ, να τον βλέπετε να φτιάχνει ομάδα σε μια από την απερχόμενη σεζόν και γενικά θα καταφέρει η ΑΕΛ να τα πάει εύκολα. Ο φίλος είναι ΑΕΛ. ΑΕΛ είναι. Να ανεβεί χωρίς προβλήματα η Λάρισα και μπορούμε να πούμε πολλά για τη Λάρισα. Φίλε, δεν θα ανέβαινε η Λάρισα ποτέ. Γιατί... Αν δεν πήγαινε με τον Μαρινάκη. Ναι, ναι, και τα πέναλτι που πήρε δεν τα παίρνε ποτέ. Αν ο Κούγιας δεν γινόταν δικηγόρος του Μαρινάκη. Ο Πογέτη ήταν ευθύς και σωστός από την αρχή επαγγελματίας και με πολύ καλά αποτελέσματα. Κρίμα για την ΑΕΚ, ευτυχώς για τον ίδιο που ξεμπέρδεψε νωρίς από τη μιζέρια. Εξής από που θα πέσει. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, ΑΕΚΑΡΑ. Μπράβο. Σωστός. Μπράβο. Πολύ ωραίος. Σωστός. Άιντε, πάρ' το νοματιό σου. Ραπτόπουλε, πες κάτι για τις ρηπαπά που έλεγες για το Ρώσο ότι θα κατεβάσει την ομάδα. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει. Να οριστικοποιηθεί. Τελευταία ερώτηση. Άσχετε, Κόκκινο, ο Βαλβέρδε έφυγε γιατί ζήτησε 500.000 και ο Κόκκαλος του είπε ότι θα τα πάρει. Μπράβο. Μόνο αν βγει σε Ευρώπη, ήταν τότε που ήρθε ο Κεσπάγια και πέρασε από δύο προγραμματικούς. Άντε, μπράβο. Βασίλη, πες αυτό που θέλεις. Αυτή είναι μια εκδοχή η οποία είναι λογική. Όχι, δεν είναι εκδοχή, είναι πραγματικότητα. Και είναι μέσα στα πλαίσια της πραγματικότητας. Αλλά αυτό που λέει η δική μου η έρευνα είναι ότι όταν άκουγε ο Κόκκαλος, ο οποίος είχε κάνει τα πάντα για τον Ολυμπιακό, να αποθεώνει ένα προπονητή. Σου λέει όχι, ρε φίλε. Εγώ έχω δώσει και την ψυχή μου για τον Ολυμπιακό. Και αποθεώνω τον προπονητή. Το κάνω σύνθημα. 10 δευτερόλεπτα. Εσύ δεν το ξέρει αυτό που είπα. Μην με πιάσει το ξέρεις ή όχι. 10 δευτερόλεπτα. Το ξέρεις ή όχι. Μην με σταμάτα, δεν θα απαντήσω. Θα φοβηθώ τώρα. Ακούω. Θα πάνε 6 ώρα οι οπαδοί και θα κάνουν συγκέντρωση. Στο Λευκό Πύργο. Δεν θέλω να δω πραγματικά να πάνε έξω από το Μακεδονία Παλάς και να ζητοκραυγάζουν τον. Πώς το λένε, το μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ. Θα χάσω πάσα ιδέα. Δηλαδή, αν το δω αυτό, θα χάσω πάσα ιδέα. Δεν θα πρέπει να ξεφύγουν από το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου και να παραμείνουν εκεί ως έχουν. Αν κάνουν τα βήματα προς τα πέρα ή για γιούχα ή για χειροκρότημα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα το βράδυ. Σας το λέω από τώρα. Ραπτόπουλε, μην έρθει στο Λευκό Πύργο ούτε μεταβιασμένος. Δεν μου λες, ο Βιολίδης, άμα έρθει να έρθει μεταβιασμένος εκεί, γιατί έδινε κάτι δουλίτσες εκεί.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς για την ανοικία και την υπομονή. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη και αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Καναλάκη, Ντάνια Δήμου και τον Κυριάκο Κίτσο. Να είστε καλά. Τον Κυριάκο Κίτσο, 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 να είστε καλά. Τον Κυριάκο